Καλησπέρα σας. Παρασκευή 3 Νοεμβρίου σήμερα. Καλώς ορίσατε στους δύο μαζί, περίπου δύο, ένας και ένας. Θα το δούμε στην εξέλιξη. Σήμερα γιορτάζεται από την Εκκλησία μας η μνήμη των Αγίων Ακεψιμά, Ιωσήφ και Ιθαλά και του Ιερομάρτυρος Γεωργίου Νεοπολίτου του Νέου. Χρόνια πολλά, αν κάποιος γιορτάζει σήμερα. Δεν ξέρω, έχει από, γιατί γράφει κάτω σήμερα. Σύμφωνα με το ερωτολόγιο, δεν υπάρχει γιορτή σε κάποιο γνωστό. Δεν υπάρχει κάποιο γνωστό όνομα το οποίο γιορτάζει. Οπότε, αν τυχόν δεν έχετε πει χρόνια πολλά, μην νομίζετε ότι ξεχάσατε. Απλώς δεν υπάρχει άνθρωπος με αυτά τα ονόματα. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολη ήταν η χθεσινή ημέρα και σήμερα έτσι ο καιρός μουντός. Έχει μια μαυρίλωνα αυτό. Αύριο θα είναι λίγο δύσκολη ημέρα πάλι. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Χθες είχαμε αυτή την μεσημεριανή μπόρα στην Αλεξανδρούπολη, η οποία δημιούργησε ορισμένα προβλήματα. Ας δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Το ρεπορτάζ το έκανε η Βάσο Τυφώδη. Η κακοκαιρία Πι έκανε την εμφάνισή της και στην Θράκη. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αλεξανδρούπολη καθώς ξέσπασε σφοδρή καταιγίδα κατά τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν τρία σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα στην οδό Καραολή και Δημητρίου στον σταθμό των τρένων, στην οδό 28ης και Παλαιολόγου, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο και στην οδό Πιμενίδη στο 11ο Δημοτικό Σχολείο. Geht hier ab, Alter. Αξίζει να σημειωθεί ότι η έντονη καταιγίδα κράτησε περίπου μισή ώρα και στο διάστημα αυτό υπολογίζεται πως έπεσαν 250 χιλιοστά βροχής. Πλημμύρισε η οδός Καραούλη και Δημητρίου στο σταθμό των τρένων στην Αλεξανδρούπολη. Το νερό πριν λίγη ώρα ξεπερνούσε τις ρόδες των αυτοκινήτων. Σε δύο λεπτά άφησα τα μάξι μου, ήρθα το βρήκα τον κάδο πεσμένο πάνω. Σε δύο λεπτά πώς πλημμυρίσαμε έτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρουμε από πού είναι το νερό. Θα κολυμπούσαμε, ξέρουμε να κολυμπάμε. Λίγο. Ξέρουμε να κολυμπάμε. Δύο λεπτά, ούτε δύο λεπτά, παιδιά, πώς πλημμυρίσαμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε, δευτερόλεπτα. Σε δύο λεπτά. Η ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης ενημέρωσε τους πολίτες με ανακοίνωσή της στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς χρειαζόταν μεγάλη προσοχή στη διέλευση πεζών και οχημάτων σε πλημμυρισμένους δρόμους. Ειδικότερα ανέφερε πως λόγω της μεγάλης ποσότητας νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα, οι αγωγοί βρέθηκαν σε πληρότητα και τα φρεάτια βρόχινου νερού δεν προλάβαιναν να κάνουν απορροή, καθώς υπήρχαν φερτά υλικά όπως φύλλα που εμπόθησαν την απορροή του νερού. Το φαινόμενο που αντιμετωπίσαμε στην Καραολή και Δημητρίου ήταν λόγω του ότι το δίκτυο είχε έρθει σε πληρότητα και δεν προλάβαινε να γίνει απορροή του νερού. Σε άλλες περιπτώσεις όπως την Εθνική Αντίσταση, καθώς και στην περιοχή που βρίσκεται το κλειστό γυμναστήριο, συνέβη λόγω των φερτών υλικών που με την ροή του νερού κάθονται στην επιφάνεια του σχαρωτού και δεν μπορεί να γίνει απορροή του νερού. Παραμερίσαμε τα φερτά υλικά και αμέσως έγινε απορροή του νερού. Εάν συνεχιζόταν αυτή η μεγάλη βροχή, δυστυχώς θα είχαμε και σε άλλα σημεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης πλημμυρικά φαινόμενα. Παρ' όλα αυτά, έχω να πω ότι για την ποσότητα του νερού, η οποία ήταν πάρα πολύ μεγάλη, για τα δεδομένα που ξέρουμε μέχρι τώρα, που έπεσε σε μισή ώρα, δεν είχαμε πολλές ζημιές παρά μόνο σε τρεις όδους. Τα δίκτυα και τα φρεάτια βροχινού νερού είναι σχεδιασμένα για φυσιολογικές βροχοπτώσεις και όχι για έντονα καιρικά φαινόμενα που ζούμε τον τελευταίο χρόνο, σημείωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ. Υπάρχουν 24 ώρες βάρβιες βίου συνεργείων, τα οποία κάνουν βόλτα σε όλο το Δήμο Αλεξανδρούπολης και ελέγχουν τις περιοχές.
περιοχές, αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Αξίζει να σημειωθεί πως έλαβε χώρα και ένα περιστατικό με πτώση κάδου πάνω σε όχημα στην οδό Καραολή Δημητρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας. Με την έντονη βροχόπτωση είχαμε και ισχυρούς ανέμους. Δεν παρκάρουμε μπροστά σε κάδους και ντουλάπες τα αυτοκίνητά μας. Δυστυχώς αυτά μετακινούνται και με τον αέρα μπορεί να τα ρίξει ο αέρας και να έχουμε τέτοια συμβάντα. Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας επενέβη και η πυροσβεστική υπηρεσία προχωρώντας σε απεγκλωβισμό από ασανσέρ πολυκατοικίας, ενώ ένα υπόγειο πλημμύρισε και χρειάστηκε και εκεί να επέμβει. Ευτυχώς και παρά τα πολύ κυβικά νερού στην Καραολή Δημητρίου, δεν πραγματοποιήθηκαν απεγκλωβισμοί οδηγών από οχήματα. Αξίζει να σημειωθεί πως λόγω των συνεπειών από την έντονη βροχόπτωση αναστέλλεται η λειτουργία του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης για αύριο Παρασκευή 3 Νοεμβρίου μετά από απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη. Ισχύει, ήταν μια έτσι, είχε μια μεγάλη ένταση η βροχή, πολύ σύντομη μεγάλη ένταση. Φάνηκα λιγάκι αδυναμίες, καλό είναι, ήταν μια πρόβα τζενεράλε, γιατί από αύριο το μεσημεράκι, το απόγευμα θα έχουμε πιο ισχυρές βροχοπτώσεις. Οπότε τα σημεία τα οποία φάνηκαν ότι είναι αδύναμα, καλό είναι να προσεχθούν ο λίγον τι περαιτέρω και παραπάνω. Δεν μας είχαμε βροχές, είχαμε φωτιές, είχαμε πλημμύρες και βέβαια, σε μια χώρα η οποία ζει επάνω στη σεισμογενή περιοχή του Αιγαίου, είναι λογικό να έχουμε και σεισμούς. Είχαμε ένα ισχυρό σεισμό της τάξης, μεγέθους μάλλον 5,2 ρίχτρες στην Εύβοια. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ, γιατί είπε και ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, ο κ. Ευθύμιος Λέκας. Τι εξελίξεις έχουμε? Είχαμε ένα σεισμό αρκετά ισχυρό σεισμό, 5,2 ρίχτερ στην περιοχή σας. Έχουμε πρώτα απ' όλα προβλήματα, ζημιές κτλ., τραυματισμούς ενδεχομένως? Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχει κάτι σε ανθρώπινο τραυματισμό ή κάτι παρόμοιο. Ναι. Και ζημιές? Και επίσης με την επιφύλαξη δεν έχουμε ζημιές σε κτίρια. Ναι. Υπάρχουν ζημιές σε καταστήματα που έπεσαν ράφια που είχαμε τέτοια πράγματα και κάποιες καταπτώσεις σε δρόμους. Για ποιες περιοχές μιλάτε, κύριε Σπανέ? Αναφέρομαι εκεί κοντά στο επίκεντρο, στη βορειοκεντρική Εύβοια, στο χωριό Πύλη, στο χωριό Προκόπη. Έχουμε και κατολισθήσεις, κύριε Περιφερειάρχα? Ναι, στον δρόμο της Κακιασκάλα που είναι στην πλευρά του Αιγαίου, στην ανατολική Εύβοια, να το πω έτσι. Άρα έχουν κλείσει κάποιοι δρόμοι, μας λέτε? Αυτός ο δρόμος, με την πληροφορία που έχουμε, ναι, έχει κλείσει. Και εννοείται, κοιτάζουμε τώρα για πάντα, για κάθε σημείο του ειδικού δικτύου. Για μισό λεπτό, κύριε Σπανέ, να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον κύριο Ευθύμιο Λέκα και τον ευχαριστούμε που είναι κοντά μας, να μας δώσει όλα τα στοιχεία και κυρίως αν πρέπει να ανησυχούμε πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε από εδώ και πέρα. Ελάτε, κύριε Λέκα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Εκδηλώθηκε πριν 20 λεπτά ο σεισμός των μεγέθους 5 βαθμών. 5 είναι τελικά. 5 τελικά με προσωρινά δεδομένα που έχουμε. Ναι. Ο σεισμός αυτός εκδηλώθηκε σε μια περιοχή με έντονη σεισμικότητα, διαχρονικά θα έλεγα. Χαρακτηρίζεται από μικρούς σεισμούς, δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλους σεισμούς. Το 5 μπορεί να είναι και η οροφή των σεισμών στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, με τη συνεργασία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα, βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμα βλάβες στην περιοχή. Από ποιο ρήγμα προέρχεται τώρα αυτό, το ξέρουμε? Κοιτάξτε, είναι μια συστάδα ρηγμάτων η οποία έχει μια διεύθυνση βόρεια-ανατολική-νότιο-δυτική, η οποία δίνει συχνά τέτοιου σεισμού στην περιοχή. Έχει δώσει και πριν 1,5 χρόνο. Ναι, ναι. Με έντονη σεισμικότητα, αλλά το καλό είναι ότι σε αυτή την περιοχή δεν έχουμε σεισμούς πολύ μεγάλους. Δηλαδή αυτό λέτε, το 5 είναι το μεγαλύτερο? Αλλά έχει και σεισμική ακολουθία μέχρι στιγμής, κύριε Λέκα. Δεδομένα, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Ναι. Συνεπώς, εκείνο το οποίο θα πρέπει να πούμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν θα πρέπει βεβαίως να κατοικούμε σε σπίτια τα οποία είναι παλιά ή είναι τιμόρροπα ή να περνάμε έξω από αυτά. Και βέβαια μια προσοχή στο οδικό δίκτυο, γιατί πιθανότητα να υπάρχουν κατολιστήσεις. Αυτό που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Να το πω, κύριο Σπανό. Τώρα, κύριε Λέκα, να αναμένουμε προφανώς πολλούς μετασεισμούς, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Πιστεύω ότι οι μετασεισμοί αυτοί θα είναι μετασεισμοί οι οποίοι θα έχουν μικρό μέγεθος.
Αυτό δείχνει η ιστορία της περιοχής. Νομίζω ότι θέλει λίγο προσοχή, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπάρχει πανικός. Λόγος ανησυχίας υπάρχει, κύριε Λέκα, για κάτι χειρότερο, κάτι εντονότερο. Λέω αν υπάρχει λόγος ανησυχίας για κάτι εντονότερο, κάποιο ρήγμα που μπορεί τέλος πάντων να επηρεαστεί από αυτό, από αυτό το σεισμό, από αυτό το μέγεθος, να έχουμε κάποιο άλλο δεδομένο. Τι λέτε? Ναι, δεν νομίζω, γιατί η οροφή είναι γύρω στα 5 εκεί. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια επίδραση τέτοια ώστε να έχουμε έναν μεγαλύτερο σεισμό. Αυτό το λέω βέβαια με φύλαξη και με βάση στηριζόμενο στα ιστορικά δεδομένα. Ναι. Αλλά πάντως σε κάθε περίπτωση και τα ερευνητικά συστήματα της χώρας και ο οργανισμός και το Υπουργείο παρακολουθούμε την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής πάντως η κατάσταση είναι απόλυτα διαχειρίσιμη. Δεν είναι ενισχύει ιδιαίτερα. Εντάξει, μακάρι. Ακριβώς, ναι. Μακάρι έτσι, για είναι να σαν αυτό που λέτε ότι περιμένατε, κύριε Λέκα. Δηλαδή, μας έχετε πει κατά καιρούς ότι περιμένουμε ένα σεισμό γύρω στα 6 μια φορά το χρόνο για να εκτονώνεται η ένταση, τέλος πάντων, η σεισμική ένταση. Αυτό είναι μια γενική θεώρηση. Είναι μια γενική θεώρηση, δεν είναι κάτι το ειδικό. Αφορά το μέσο όρο της σεισμικότητας στην Ελλάδα. Συνεπώς είναι μια εκτίμηση, δεν είναι πρόγνωση με την έννοια του χρόνου, του χώρου και του μέγεθους. Για το τελευταίο διάστημα έχουμε σμήνει σεισμών, μικροσεισμών και σε άλλες περιοχές. Και μήπως ο κόσμος το συνδυάσει όλο αυτό και ανησυχήσει. Κοιτάξτε, η εκδήλωση πολλών μικρών σεισμών σε διάφορες περιοχές του ελληνικού χώρου έχει μόνο χρονική σύμπτωση. Δεν συνδέονται γεωδυναμικά μεταξύ τους οι αυτές τις περιοχές οι οποίες εξελίσσεται η σεισμικότητα. Ναι. Για παράδειγμα, στην Κάρπαθο σήμερα το πρωί ή στον Κορινθιακό ή στην Λευκάδα ή και σε άλλες περιοχές που εξελίσσονται τέτοιες μικροσεισμικές ακολουθίες. Αυτές έχουν μόνο χρονική σύμπτωση. Δεν συνδέονται γεωδυναμικά. Λοιπόν, ένα-ένα. Καταρχάς, είδατε ότι ενώ στην αρχή υπήρχε μια εκτίμηση της τάξης του 5,2 ρίχτερ, μετά ο κ. Λέκας μας είπε ότι είναι 5 ρίχτερ, η διαφορά είναι μικρή σε αυτά τα μεγέθη. Ένα και δεύτερον, οι μετρήσεις έχουν μια μικρή διαφοροποίηση. Πρώτον, σαν κριτήριο είναι η απόσταση μεταξύ του κέντρου του σεισμολογικού στο οποίο μετριούνται οι σεισμοί, αλλά και είναι και ότι είναι η πρώτη μέτρηση, έτσι. Οπότε είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες μικροδιαφορές. Το δεύτερο είναι το ότι όντως είναι φαινόμενα τα οποία, γι' αυτό και ο κύριος Λέκας το τόνισε πολλές φορές, ότι φαίνεται ότι ιστορικά τα καταγεγραμμένα στην περιοχή σαν σεισμικά γεγονότα, έχουμε γεγονότα τα οποία εδώ φαίνεται περίπου στην περιοχή το 5-5 κόμμα κάτι είναι η οροφή από πλευράς εντάσσεων σεισμών, δηλαδή γιατί αν τυχόν το 5,1 ήταν σε μια περιοχή που δεν είναι μεγάλο σεισμό, θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί σαν προσεισμό. Οπότε τα πράγματα είναι ελεγχόμενα, ήρεμα, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανοικοβάλει του κατοίκου. Δυστυχώ, ακόμα δεν έχει επιτευχθεί η πρόβλεψη των σεισμών. Με την έννοια ότι θα γίνει τάδε σεισμό, πώ έχουμε τα δελτία καιρού, την τάδε ώρα, στην τάδε περιοχή θα ρίξει βροχή. Δυστυχώ με του σεισμού δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γίνεται μια πιο έτσι μεγαλύτερη κλίμακα πρόβλεψη. Ότι η περιοχή αυτή έχει να δώσει, έχει ένα αριθμό να δίνει σεισμό μεγάλο κάθε τόσο και δεν ξέρω τι. Είναι ένα άλυτο μυστήριο ακόμα της επιστήμης αυτό και φαντάζομαι ότι όταν οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν έναν τρόπο πρόβλεψης των σεισμών θα μπουν στο πάνθεον των επιστημόνων όπως η ανακάλυψη πενικυλίνης, η θεωρία της σχετικότητας είναι του ιδίου μεγέθους επιστημονικές ανακαλύψεις. Λοιπόν, βέβαια τα φαινόμενα αυτά όλα έχουν τρία στάδια. Είναι το στάδιο της πρόληψης, σε αυτά τα οποία μπορούν να προβληθούν, δηλαδή στις πλημμύρες και, στα άλλα τα φαινόμενα, όπως και στις πυρκαγιές. Είναι το φαινόμενο αυτό καθεαυτό και είναι και η αντιμετώπιση εκ των υστέρων των ζημιών που έχουν προκληθεί. Στο επίπεδο τώρα της πρόβλεψης και της πρόληψης, έχουμε μετά από δηλώσεις του κυρίου Κικίλια μία αλλαγή, μία αναβάθμιση του 112 του κέντρου ενημέρωση από την πολιτική προστασία. Πέραν του να γίνονται κενώσεις περιοχών κατά διάρκεια πυρκαγιών ή να ενημερώνονται για πλημμυρικά φαινόμενα και όλα αυτά, θα υπάρχουν και άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα παρέχονται στους πολίτες από το 112 κατά περιοχές. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Κικίλιας. Πάμε τώρα στα θέματά μας.
Πάμε να δούμε, γιατί ξημερώνει μια δύσκολη μέρα από ό,τι φαίνεται. Έχει βγει ένα έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φαίνεται ότι υπάρχει μια προετοιμασία και από τον κρατικό μηχανισμό. Τι συμβαίνει, θα ζήσουμε ένα δύσκολο φαινόμενο, θα υπάρξουν προβλήματα, έχει το οργανωθεί, πού βρισκόμαστε? Ακούστε, τα καιρικά φαινόμενα, αυτά τα ακραία, τα οποία δυστυχώς από τη Μεγάλη Βρετανία μέχρι και την Ιταλία βρίσκονται πάνω από τον ευρωπαϊκό χώρο, έχουν κοστίσει τη ζωή σε 6 ανθρώπους τις τελευταίες μέρες. Λόγω των θελωδών ανέμων και των εκτάκτων καιρικών φαινομένων, ξεριζώνονται δέντρα, πινακίδες. Δυστυχώς έχει υπερχυλήσει η λίμνη Κόμο, έχει πλημμυρίσει το Μιλάνο. Οι ακτές της Μεγάλης Βρετανίας, Σκωτίας και της Ιρλανδίας έχουν δυσκολίες ό,τι έχει να κάνει και με τον καιρό. Δυστυχώς. Και για μία ακόμη φορά από το καλοκαίρι μέχρι τώρα, έχω πει επανειλημμένως ότι δυστυχώς βρισκόμαστε σε επίπεδο κλιματικής κρίσης. Είναι εδώ. Και πρέπει να μάθουμε οι πολίτες, η οργανωμένη πολιτεία και η κοινωνία και ο κόσμος τι σημαίνει πρόληψη, και αυτό είναι το νομοσχέδιό μου και η προσπάθειά μου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις αυτής της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Κάθε φορά που θα προκύπτουν ακραία καιρικά φαινόμενα, δεν θα σημαίνει ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε όλα, αλλά να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά στα σχολεία, τους εργαζόμενους, την τοπική αυτοδιοίκηση, τους ανθρώπους στα πανεπιστήμια και την κοινωνία να αντιδρούν σωστά και το κράτος συντονισμένα, οργανωμένα και όχι με γρανάζια ανεξάρτητα να τρέχουν δεξιά και αριστερά, να κάνει τη δουλειά του και να μην βλέπω ανευθύνο υπεύθυνο. Κάνατε αυτοψίες στα ρέματα, θέσατε 24 δήμους, αν θυμάμαι κατά τον αριθμό, σε κατάσταση κλιματικής επιφυλακής. Σωστό. Κτλ. Το πρωί σήμερα ερχόμενοι είδαμε στην Αιγαία να καθαρίζουν φράτια. Είναι βάση του συνολικού σχεδιασμού, είναι ο χρόνος σωστός, γιατί είναι παραμονή του φαινομένου? Έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες, γιατί προφανώς το ελέγχεται όλο αυτό. Θα σε εξηγήσω. Ναι, ναι. Και επίσης, αν χρειάζεται να πηγαίνει ο Υπουργός για να γίνει η δουλειά, κάτι δεν πάει καλά, κύριε Υπουργέ. Όταν σας είδα εγώ στο ρέμα της Τεραφίνας, λέω: τι δουλειά έχει εδώ ο Υπουργός? Γιατί δεν δουλεύουν εδώ αυτοί που πρέπει? Εσείς δεν είχατε καμία δουλειά εκεί. Πήγατε συμβολικά για να το αναδείξετε το θέμα και τώρα άρχισαν να δουλεύουν από ό,τι είδα. Έτσι θα πάμε. Και ο κ. Παυλόπουλος σχολίασε ότι τι να κάνουμε, αν πρέπει να πάει ο Υπουργός προκειμένου να γίνει η δουλειά, πάει. Αυτό είπα, ναι. Θέλω να πω ότι δυστυχώς. Δεν πρόκειται καταρχάς να πάρω τις αρμοδιότητες από Δήμους, Περιφέρειες, του Υπουργείου Υποδομών και τις περιβαλλοντικές μελέτες από το Ενέργειας και το Περιβάλλοντος. Mm-hmm. Πρόκειται το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να συντονίσει επιτέλους πραγματικά και να μπορεί να παραμβαίνει προληπτικά για να δει αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δομές, κάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Αυτό έκανα λοιπόν και στο Κηφισό. Γι' αυτό βάλαμε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης 24 Δήμους και την Περιφέρεια Αττικής και γι' αυτό σωστά. Όλες αυτές τις μέρες μπαίνουν και καθαρίζουν τα φερτά, τα σκουπίδια, γίνεται τα παλιά έπιπλα κλπ. Πράγματι γίνεται. Ως αποτέλεσμα αυτής της κινητοποίησης, γιατί προφανώς θέλατε να σπάνετε ένα συνεγερμό ενώπιον του χειμώνα. Ναι. Να πείτε, παιδιά, θα δουλέψουμε λίγο περισσότερο για να είμαστε λίγο καλύτεροι. Το φέρνουμε πιο μπροστά όμως, στο βαρό στο πράγμα, στην πρόληψη. Όχι όταν γίνει κάτι να τρέχουμε από πίσω. Πρακτικό, αυτό ρωτάω εγώ. Ή θα τρέχουμε πάλι, ή θα τρέχετε και θα λέτε, ρε παιδιά, δεν πήγαμε, κάναμε αυτοψία, είπαμε να είμαστε φυλακοί, αλλά δεν έγινε δουλειά. Θα σας πω. Στο ένα κομμάτι του καθαρισμού βλέπω ότι υπάρχει πρόοδος. Για το ρέμα της Σαραφίνας που μου λέτε, όχι, είναι κολλημένο στο Συμβούλιο της Επικρατείας από κάποιους οι οποίοι θεωρούν ότι είναι οικολόγοι και μπορούν να το κολλάρουν. Θα το αντιμετωπίσουμε αλλιώς. Θα πάω στην εισαγγελία του Άριου Πάγου, θα κάνω άλλα πράγματα. Μάλιστα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κηφισό και άλλα μεγάλα έργα, θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι πολύ σημαντικό το ότι τώρα μπαίνουμε και καθαρίζουμε. Και ότι το κράτος πλέον είναι συντονισμένο και θα είναι μετά από αυτό το νομοσχέδιο, γιατί θα μπορεί να ελέγχεται καθοποιημένα η δομή, να είναι πιο απλουστευμένη, να μην υπάρχει τόσο πολύ γραφειοκρατία. Όμως, τα έργα συνολικά στη μεταπολίτευση, που είναι βαριά έργα, δεν είναι εύκολο να κινήσουν, έχουν καθυστερήσει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι περιβαλλοντικές μελέτες για αυτό το έργο το μεγάλο εγκρίθηκαν μέχρι πριν από λίγες μήνες. Άρα το Υπουργείο Υποδομών τώρα θα εκκινήσει να φτιάξει τα τέχη για το διαγωνισμό για αυτό το πολύ πολύ μεγάλο έργο. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Έχουμε μένα μπροστά. Και άλλα μεγάλα έργα. Έχουμε μένα. Και επίσης ένα κομμάτι του Κηφισού δεν έχει οροθετηθεί, το κομμάτι κοντά στα βουνά, στο οποίο κομμάτι μέσα υπάρχουν εργοστάσια, σπίτια. Στην Κήτη, επάνω δηλαδή. Ακριβώς. Που ξεκινάει. Και το οποίο κατά την άποψή μου το έχω πει, θα πρέπει επιλεκτικά το κράτος το οποίο έχει συνέχεια να αποφασίσει και να δει στις επικίνδυνες περιοχές ποια είναι αυτά τα σπίτια, εργοστάσια που έχουν μπαζώσει ρέματα, υποταμούς κλπ. Και αν μπορούν να είναι εκεί. Να αποζημιωθούν, αν είναι νόμιμος συνηθισμένα. Ή κάποιο, ναι. Κάποια στιγμή, νομίμως δεν είναι, το κράτος κάποια στιγμή έδωσε την άδεια ως μειόφιλε. Mm-hmm. Να αποζημιωθούν αυτοί οι άνθρωποι, να απαλαιοτριωθούν, να γκρεμιστούν και να ξεμπαζωθούν. Στο νομοσχέδιο, στον τομέα σας, πριν πάμε στο νομοσχέδιο, βρήκατε κάποια δουλειά, έχει γίνει δουλειά πριν από εσάς?
Φυσικά και έχει γίνει δουλειά και υπάρχει και συνέχεια. Γιατί το κράτος έχει συνέχεια. Και δεν δέχομαι ούτε πιστεύω στο μηδενισμό. Όμως, αυτό είναι ένα Υπουργείο το οποίο εμπνεύστηκε και οραματίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το έφτιαξε από το μηδέν. Ήταν μια γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας που ήταν παρικμασμένη και γραφειοκρατική. Είναι ακόμα under construction, δηλαδή το προεδρικό διάταγμα είναι στα δικαστήρια προκειμένου να εγκριθεί. Το πρόγραμμα Αιγύπτου είναι ένα βαρύ και μεγάλο πρόγραμμα και έχουμε ανάγκη αυτά τα οποία θα πάρουμε μετά από διαγωνιστικές διαδικασίες. Έχουμε ανάγκη ραντάρ και μετεωρολογικούς σταθμούς. Δεν έχουμε. Έχουμε ανάγκη drone sensors και τους δορυφόρους να μας δείχνουν. Δεν έχουμε. Έχουμε ανάγκη καινούργια ελικόπτερα, αεροσκάφη, πυροσβεστικά και τις νέες τεχνολογίες, τεχνική νοημοσύνη. Όλα αυτά τα σπρώχνουμε μπροστά στον χρόνο σε μια αγωνιώδη, πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα ξεπλοκάρουν και να τρέξουν. Κάποιοι δήμοι το έχουν κάνει, μιλάω για τον κύριο Κωνσταντέλο για παράδειγμα. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Με τα drones κτλ. Πόσο κοστίζει. Και ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Λιαγμένης και ο Δήμαρχος Γλυφάδας. Πόσο κοστίζει. Για να μην κατηγορώ τους αυτοδιοικητικούς συλλήβδην, γιατί δεν ισχύει αυτό. Υπάρχουν και περιφερειάρχες και δήμαρχοι και υπουργοί που κάνουν πολύ πολύ καλά τη δουλειά τους. Υπάρχουν και άλλοι που δεν την κάνουν όμως. Και η δική μου δουλειά ως Υπουργός Πολιτικής Προστασίας είναι να προστατεύω τους πολίτες. Άρα δεν θα σταματήσω πουθενά. Τι αλλάζει, κύριε Υπουργέ, προκειμένου να προστατεύσω τους πολίτες, να τους βοηθήσω και να τους στηρίξω. Έχετε ένα καινούργιο νομοσχέδιο και φαίνεται ότι αυτό θα λειτουργήσει πλέον ως ομπρέλα στην πραγματικότητα. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Ακόμα και το 112 δεν θα μείνει μόνο σε αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, που μας ειδοποιούσε να εκενώσουμε μια περιοχή. Μπαίνουν και άλλες αρμοδιότητες μέσα σε αυτό, μας ενημερώνει και για άλλα πράγματα. Αλλά και συνολικά αλλάζουν πολλά στο νομοσχέδιο, μπορούμε να το πούμε. Σωστό. Βεβαίως αναβαθμίζεται το 112. Και θα μπορεί να παρέμβει και να ενημερώσει και τους γονείς και τον κόσμο για τα σχολεία, αν θα είναι ανοιχτά ή κλειστά, αν επιτρέπεται η κυκλοφορία ή όχι μερικός ειδικός, η εργασία στο σύνολό της ή μερικός. Και αυτό είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Και επίσης και τα πρόστιμα που βλέπω ότι το αναδεικνύεται, που αυξάνονται γεωμετρικά για αυτούς οι οποίοι δεν σέβονται τον συμπολίτη τους και βάζουν φωτιές μέσα στο δάσος, κάνουν εργασίες χωματουργικές σε περιόδους καύσωνα κλπ. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι ότι έμπρος το βαρός. Έρχονται οι παρεμβάσεις της πολιτείας προς την πρόληψη. Ελέγχουμε τους οικοπεδούχους, ελέγχουμε τους δήμους, ελέγχουμε τις περιφέρειες, συντονίζουμε πλέον όλους μαζί την ΕΜΗ, το αστροσκοπείο, τους μετεωρολόγους. Είπατε για τους οικοπεδούχους. Πώς θα το ελέγξετε αυτό, πρακτικά πράγματα, γιατί είναι μια μεγάλη πληγή αυτό. Κάθε χρόνο λέμε. Οι οικοπεδούχοι δεν καθάρισαν τα οικοπεδά τους, κινδύνευσαν από εδώ, κινδύνευσαν από εκεί. Δεν μπορεί να τους κάνει τίποτα. Πήγε ο Δήμος, δεν μπορούσε. Τι θα κάνετε δηλαδή. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους. Παράλληλα κινείται το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και φτιάχνει αυτό το οποίο ζήτησε, μια ψηφιακή πλατφόρμα μέσα από τον Ε9. Θα ελέγχονται όλοι οι οικοπεδούχοι και όλοι αυτοί που έχουν περιαστικά οικόπεδα ή σπίτια, αν τα έχουν καθαρίσει. Με ένα τικ. Θα δηλώνουν ήδη με ένα τικ. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο? Η αστυνομία. Η δημοτική αστυνομία. Οι ελεγκτές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Όλοι θα έχουν το δικαίωμα ανά περιοχή να ελέγχουν αν οι ωφελούμενοι έχουν καθαρίσει όπως πρέπει προληπτικά και την άνοιξη. Αλλιώς θα επιβάλλονται τα οικοπεδά τους. Εάν κάποιος πολίτης δεν μπορεί να το καθαρίσει, μπορεί να εκχωρήσει το δικαίωμα αυτό στον αρμόδιο Δήμο να και το να κάνει πληρώσει. Με 0,2 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αν όμως δηλώσει ψευδός ότι το έχει καθαρίσει και δεν το έχει καθαρίσει ή δεν το έχει καθαρίσει, τότε καταλαβαίνετε ότι η διαδικασία είναι διαφορετική. Με το αστεροσκοπείο και την ΜΗ. Τα έχετε βρει, να το πω έτσι, κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί το αστεροσκοπείο είχαμε πληροφορηθεί ότι είχε κάποιες αντιρρήσεις στο να ενταχθεί κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου. Ακούστε. Καμία αρμοδιότητα δεν έχει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ή το αστεροσκοπείο ή κανένας να ορίζει κάτω από ποιο Υπουργείο κρέμεται ως νομικό πρόσωπο, όπως είναι το αστεροσκοπείο, ή υπηρεσία όπως είναι η ΕΜΗ. Αυτό το αποφασίζει το κράτος. Με ποια λογική δηλαδή η ΕΜΗ ήταν για τόσες δεκαετίες στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και με ποια λογική στο Υπουργείο Ανάπτυξη, Παιδείας, παλιότερα το αστεροσκοπείο. Όλες αυτές, εγώ περίμενα να με ρωτήσετε, γιατί Υπουργέ τόσο καιρό. Δεν μαζέψατε όλους αυτούς, έτσι φορείς. Ώστε προληπτικά. Κοιτάξτε όμως. Μισό λεπτό. Εδώ υπάρχουν κύριε Παυλόπουλε, να τους πνίξετε πολιτικά. Okay. Αυτό έχει διατυπωθεί ως αιχμή. Ότι πάτε να τους καπελώσετε. Να πούμε έτσι και να, το αντίθετο. Να μην έχουν την αυτονομία τους. Το αντίθετο. Βλέπετε ότι κάθε μέρα στα κανάλια οι μετεωρολόγοι μας βγαίνουν και λένε ο καθένας αυτό το οποίο θέλει. Άλλες φορές επιβεβαιώνται, άλλες φορές όχι. Η οργανωμένη πολιτεία τι θέλει? Να κάθεται όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και με την υπογραφή τους να κάνουν την πρόγνωση την οποία επιστημονικά υποστηρίζει ο καθένας και να φτιαχτεί μια μικρή επιτροπή κρίσης
που θα αποφασίζει προληπτικά και νωρίτερα από την καταιγίδα ή το ακραίο καιρικό φαινόμενο σε τι συνίσταται και πού θα χτυπήσει. Αυτή είναι μια σοβαρή επιστημονική προσέγγιση και η πολιτεία οργανωμένα φέρνει και ενώνει όλους αυτούς. Τώρα, πέραν αυτού, θα παίρνουν τα προγράμματά τους φυσικά. Θα έχουν την αυτονομία τους επιστημονικά και στο επίπεδο της έρευνας. Μα φυσικά. Δεν αλλάζει κάτι. Θα μπορούν να κάνουν και τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουν και το Εθνικής Αμήνης, η ΕΜΗ, ή στο κομμάτι αυτό της μελέτης ή της έρευνας για το Υπουργείο Ανάπτυξης. Φυσικά. Φυσικά. Μάλιστα. Αλλά αυτό το μπάχαλο. Θα φέρετε κάτι. Σας παρακαλώ. Μάλιστα. Αλλά αυτό το μπάχαλο που ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλει. Όποτε θέλει. Τρελαίνεται ο κόσμος. Α, θα υπάρχει τεράστια κακοκαιρία. Α, όχι, δεν θα υπάρχει. Την ευθύνη την έχετε εσείς, λοιπόν, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης. Για να συντονίζει τους πάντες. Και να προσέχει και να προστατεύει τους πολίτες. Θα ζήσουμε εποχές. Αν με ρωτάτε, θα ξαναέχουμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Σας λέω ότι δυστυχώς θα ξαναέχουμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτά. Βεβαίως πρέπει να προετοιμαστούμε. Πώς θα γίνει αυτό? Με πρόληψη, με καλύτερο συντολισμό και μεγαλύτερο έλεγχο. Μάλιστα. Αυτό νομίζω επιβάλλεται. Και επιβάλλει να κάνει η κυβέρνηση του κυρία Κουτσοδάκη. Εδώ, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Προσοχή, παρακαλώ, και στην Αττική το Σαββατοκύριακο. Από ό,τι μου λένε οι μετεωρολόγοι, όχι τόσο στο κομμάτι του πόσες καταιγίδες κάνουν ακραίες κλπ. Βλέπω νοτιάδες 7-8 μποφόρ και μερυπές 9. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιθανά ξεριζώματα δέντρων, πινακίδες κλπ. Θα αξιολογήσουμε αργότερα μέσα στην ημέρα. Αν θα εκδώσουμε 112 για ποιες περιοχές στη χώρα, αν χρειαστεί. Α, υπάρχει περίπτωση μέσα στην ημέρα να βγει 112, λέτε. Κοιτάξτε, είναι προληπτικό και έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με αυτό. Μου είπαν οι μετεωρολόγοι και οι ειδικοί ότι αυτές οι ρηπές 9 που φοράνε, και εφόσον τελικά δούμε και το τελευταίο εξάωρο ότι θα υπάρχουν στις νότιες περιοχές της Αττικής, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα. Μάλιστα. Κοιτάξτε τώρα, η τεχνολογία είναι κάτι το οποίο υφίσταται, υπάρχει δυνατότητα ακόμα και αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός από το Ε9 να γίνεται το τσεκάρισμα, αν έχουν καθαριστεί τα οικόπεδα και δεστούτε. Είναι όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει γρήγορη διασταύρωση στοιχείων με σκοπό το να επωφελείται το κοινωνικό σύνολο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας ο οποίος να έχει αντίρρηση. Έτσι όπως και για το 112. Εκεί βέβαια είναι λιγάκι, όχι αφίβολο, είναι λίγο έτσι, υπάρχει μια δίστανση απόψη αν τυχόν η εκένωση μιας περιοχής, κατοικημένης περιοχής, η οποία κινδυνεύει από πυρκαγιά, αν είναι εποφελία της περιοχής ή όχι, διότι μένουν κάποιοι πίσω οι οποίοι θα σβήσουν, είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι κατά περίπτωση, δεν μπορείς να το δεις σαν γενικότητα, σαν μια οριζόντια απόφαση. Σε κάποια μέρη που εκενώθηκαν τα χωριά, δεν έπαθαν τίποτα ούτε τα σπίτια ούτε και κάτοικοι. Σε κάποια χωριά, όπως στον Κυρκάσμα, στην Κύρκη πάνω, έφυγαν οι κάτοικοι. Πολλοί λένε οι άνθρωποι της Κύρκης ότι αν είχαν μείνει θα είχαν σώσει κάποια πράγματα. Είναι κατά περίπτωση νομίζω, δεν μπορείς να έχεις από εδώ ή από εκεί οριζόντια άποψη. Είπαμε ότι υπάρχει το στάδιο σε ένα μεγάλο φαινόμενο, είναι το στάδιο το αρχικό της πρόληψης, είναι το στάδιο το ίδιο, την αντιμετώπιση δηλαδή κατά τη διάρκεια που εκδηλώνει το στάδιο, και είναι και μετά το στάδιο της παρουσίας και της παρέμβασης του κράτους για την αποζημίωση για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι άνθρωποι, τα φαινόμενα αυτά. Εδώ χωλαίνουμε. Εδώ έχουμε θέμα. Έχουμε πει και με την Κατερίνα την Καλεντερίδου πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι έχουμε θέμα κυρίως ως προς στον τρόπο τον οποίο λειτουργούν, παραδείγματος χάρη, άνθρωποι που είχαν εγώ πρόβατα τα οποία καήκανε. Έχει δύο ΚΑΒ το σύστημα. Έχουν δύο ΚΑΒ. Το σύστημα αρρωγή δέχεται μόνο τον έναν. Είναι λεπτομέρειες οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Είπαμε για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ότι ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί εάν τυχόν θα πρέπει το 70% της αποζημίωσης να είναι στην τιμή κτίσης των μηχανημάτων προκαταστροφής ή στην τιμή και στο κόστος αποκατάστασης, δηλαδή τώρα αγοράσεις των νέων μηχανημάτων. Είναι κενά τα οποία υπάρχουν στον νόμο. Πιστεύω ότι να τα επικαλούμαστε για να καθυστερούν οι αποζημιώσεις δεν δείχνει μοντέρνα λογική. Μάλλον πρέπει να γίνουν πιο ρηξικέλευθερες παρεμβάσεις και πιο γρήγορες. Λοιπόν, παρόλα αυτά, φαίνεται ότι στην περιοχή της Θεσσαλίας που είχαμε τις πολύ μεγάλες καταστροφές από τις πλημμύρες, γίνεται σήμερα η 14η καταβολή της πρώτης αρρωγής. Εδώ, ακόμα, καλά-καλά, δεν ξεκινήσανε και στη Θεσσαλία, για όνομα του Θεού, εννοείται ότι καλώς γίνεται, έχουμε τη 14η καταβολή. Για να δούμε ακριβώς τι είπε ο κ. Τριαντόπουλος.
Ήταν μια γέφυρα λοιπόν, και ο Ενιπέας είναι μια περιοχή που έπληξε όλη την Θεσσαλία. Τότε στον Ιαννό δεν είχαμε αυτές τις καταστροφές στην γέφυρα, η οποία δεν είναι μια γέφυρα που έγινε πρόσφατα τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και τι ενεργοποιήσαμε. Ενεργοποιήσαμε την κατασκευή του φράγματος του Ενιπέα πάνω στη Σκοπιά. Είναι ένα έργο ΣΔΙΤ που έχει και τρέχει το Υπουργείο Υποδομών. Έχουν ξεκινήσει όλες οι διαδικασίες. Οπότε την επόμενη περίοδο θα αρχίσει σιγά σιγά ο ανάδοχος και η υλοποίηση και ό,τι προβλέπεται. Μόνο με τέτοια έργα θα μπορέσουμε να κάνουμε ανάσχεση τέτοιων ακραίων πλημμυρικών φαινομένων. Να σου πω, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης μέχρι πότε είναι στη Θεσσαλία? Είναι εξάμηνο και ανανεώνεται μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημίες. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν χρήζει ανησυχία αν ρωτάτε μέχρι πότε θα ισχύει το καθεστώς. Θα πάει όσο χρειαστεί. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις αποζημιώσεις. Όσον αφορά τη γέφυρα, ναι, έχουμε συνεργαστεί με την περιφέρεια και με το Δήμο. Μάλιστα, είχαμε συζήτηση με το Δήμο την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς θα πρέπει να γίνουν μεσόβαθρα, να γίνουν υποδομές πάνω στις οποίες θα κάτσει η γέφυρα Μπέλη. Ξέρετε, η γέφυρα που έχετε και φτιάχνει στο τόσο, όπως κάναμε και στο Πήλιο, είναι συγκεκριμένου μήκους. Δεν μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη, γιατί αντιστοίχως, όσο μεγαλύτερη είναι η γέφυρα, τόσο μειώνεται το φορτίο πάνω από το οποίο μπορεί να περάσει ένα όχημα. Ωραία. Και επειδή εκεί μιλάμε για τη γέφυρα προς το παρόν. Να πάμε λίγο στις αποζημιώσεις, το που είπε η Χριστίνα. Ναι, σήμερα θα έχουμε την 14η καταβολή της πρώτης αρρωγής. Μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί μέσα από τις 13 φορές πληρωμών 86,4 εκατομμύρια πρώτης αρρωγής σε περισσότερους από σε περίπου 22.500. Με τη σημερινή καταβολή η εκτίμησή μου είναι ότι θα ξεπεράσουμε τα 90 εκατομμύρια και θα πλησιάσουμε τις 25.000 πλημμυροπαθείς. Εγώ βλέπω το εξής, διαβάζω για την ακρίβεια. Έγινε χθες μια συγκέντρωση από κάποιους πλημμυροπαθείς, κάποιες επιτροπές πλημμυροπαθών στο Δημαρχείο της Λάρισας. Και εδώ ένας εξ αυτών λέει το εξής, ότι ταλαιπωρείται, δηλαδή η Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας και η Δημοτική Αρχή Λαρισαίων, αλλά υποθέτω πάει και στο Υπουργείο σε αυτό, δεν έχουν επιλύσει ακόμα τα προβλήματα, ταλαιπωρούν τους πλημμυροπαθείς. Η μεγάλη πλειοψηφία λέει δεν έλαβε ακόμα ούτε ένα ευρώ αποζημίωση και δεν έχει ικανοποιηθεί το δίκαιο ζήτημα, λέει, για 100% αποζημίωση για την κατεστραμμένη οικοσκευή. Αυτές είναι οι βασικές καταγγελίες που διαβάζω. Και έχω κι εγώ άλλη μία. Θέλετε να την πούμε μετά, να μας απαντήσετε ή να απαντήσετε σε όλες μαζί. Παρακαλώ. Είναι ότι υπάρχουν, σας διαβάζω το μήνυμα από τηλεθεατή, υπάρχουν κάποιοι είτε κτηνοτρόφοι είτε αγρότες, στους οποίους δεν τους βρίσκει καθόλου το σύστημα. Οι αιτήσεις ήταν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Και όπως καταλαβαίνετε, εάν δεν συμπληρώσουν την αίτηση, δεν μπορούν να πάρουν την αποζημίωση. Αυτό μπορέσατε να το βρείτε, το γνωρίζετε από ό,τι μας είπανε και πώς μπορεί να λυθεί? Κοιτάξτε, στις περιπτώσεις που υπήρχαν κάποιες τέτοια ζητήματα διευθετήθηκε. Για τόσο έχουμε τακτικότατη επικοινωνία με όλους τους πολίτες αλλά και τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Συνεπώς, δεν ξέρω ποια είναι η περίπτωση του συγκεκριμένου τηλεθεατή. Από το Κεραμίδι όμως, μας γράφει. Ναι, μπορεί είτε μέσα από την... από κάποιο συνεργάτη σας να μας δώσει την πληροφόρηση για ποιον λόγο τους ή άλλως έχουμε πει ότι η πλατφόρμα έχει κλείσει στις 31 του μηνός, καθώς θα πρέπει να γίνουν μια διαδικασία μεγάλη εκαθαρίσεων και διασταυρώσεων, καθώς έχουμε πολλές αιτήσεις οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε δικαιούχους. Έχουμε ξεπεράσει τις 64.000 με αποτέλεσμα όλο αυτό να πρέπει να μπει σε μια διαδικασία καθάρισης, έτσι ώστε και να ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος των καταβολών, οι οποίες συνεχίζονται την επόμενη περίοδο. Και φυσικά η πλατφόρμα θα ανοίξει μετά από λίγες ημέρες, μετά από λίγες εβδομάδες, έτσι ώστε όσοι πολίτες θέλουν εκ νέου να υποβάλουν αιτήσεις. Όσον αφορά τις εργατικές κατοικίες, στις οποίες αναφέρεστε, εκεί προχωρούν οι καταβολές στους πολίτες όπου έχουν δηλώσει την κατοικία τους στο Ε9. Ένα ζήτημα, αν είδατε και την ανακοίνωση, είναι ότι θα πρέπει να διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό ζήτημα στους παραχωρήσεις. Είναι κάποιες περιπτώσεις εκεί συμπολιτών μας λοιπόν που είναι σε εργατικές κατοικίες και θα έπρεπε να είχαν δηλώσει τις κατοικίες τους. Για αυτές τις καταγγελίες που σας διάβασα, που υπόθηκαν χθες. Σε αυτές αναφέρομαι. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Στις εργατικές κατοικίες της Γιάννουλης ήταν η συγκεκριμένη διαμαρτυρία που έγινε στη Λάρισα. Ναι. Εδώ όμως έχει και άλλα πράγματα που λέει μέσα. Το ΣΟΖΟ τα διαβάζω, δεν έτυχε να το δώσω ζωντανά αυτό το ρεπορτάζ. Λέγεται μεγάλη πλειοψηφία δεν έχουν πάρει ευρώ, ζητάνε συνάντηση μαζί σας, έχουν ένα αίτημα για 100% αποζημίωση στην οικοσκευή, έχουν το ειδικό βοήθημα 1.500 ευρώ, δεν το έχουν πάρει. Έχουν όλα αυτά που λένε. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά, λέτε. Δεν ξέρω ποιο είναι το ειδικό βοήθημα των 1.500 ευρώ. Δεν έχουμε ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Έχουμε ανακοινώσει 6.600 ευρώ σαν κάλυψη της οικοσκευής και της άμεσης ενίσχυσης. Και φυσικά καλύπτεται και η στεγαστική συνδρομή.
Όσον αφορά το σεισμό, να συμπληρώσω ότι ήδη έχει δοθεί εντολή στις υπηρεσίες της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας να κάνουν περιπολία για να δουν αν υπάρχουν ζημιές, περιπολία σε όλες τις περιοχές εκεί. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία αναφορά, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ νωρίς. Αντιστοίχως, έχει δοθεί και η εντολή στις υπηρεσίες της ΔΑΕΦ, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, για να μιλήσουν με τους τοπικούς παράγοντες εκεί, έτσι ώστε αν υπάρχουν ζημιές, ελπίζουμε να μην υπάρχει καθόλου ανάγκη, να μεταβούν άμεσα στην περιοχή. Πάντως ήρθε μήνυμα από τηλεθεατρία ότι έγινε αισθητός μέχρι και στην Ακράτα, κάτω. Και στο Κιάτο, άλλο ένα τηλεθεατής. Δηλαδή, για να καταλάβουμε το μέγεθος και πώς επηρεάστηκε. Κύριε Τριαντόπουλε, επειδή μας είπατε, λοιπόν, μας εξηγήσατε πώς έχουν τα δεδομένα, λοιπόν, τα λεφτά που έχουν δοθεί, αυτά που είναι να δοθούν. Η αλήθεια είναι μεγάλα ποσά και για τον Εύρο και για τη Θεσσαλία, αυτά που πρέπει να δοθούν. Είμαστε ακόμα δύο μήνες μέσα στο 23. Αν ομιγέννητο συμβεί κάτι άλλο, δεν θέλω τώρα να γίνω μάντης κακών, υπάρχουν χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό ή κάπου αυτά εξαντλήθηκαν? Όχι, υπάρχουν, όπως γνωρίζετε, έχει αυξηθεί και έχουν αυξηθεί οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας. Ήταν κάθε έτος που προσφάτως το διαμορφώσαμε στα 300 εκατομμύρια, έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια σε κάθε έτος για να έχουμε τη στήριξη αυτή όπου χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν οι πόροι για την επόμενη χρονιά και για τα επόμενα χρόνια. Αυτή είναι η δέσμευση και του Πρωθυπουργού. Αυτή είναι η απόφαση του Πρωθυπουργού σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών. Αλλά ο στόχος μας πάντα είναι οι πόροι να φτάνουν σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. Γι' αυτό και ό,τι δίνεται μετά από μια ελεγκτική, γρήγορη, ελεγκτική και προσεκτική διαδικασία, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι δεν πηγαίνουν με τρόπους τέτοιους αυτούς που δεν το δικαιούν. Κάτι τελευταίο που θέλω να ρωτήσω από τότε που έγινε αυτή η φοβερή καταστροφή του Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Κάποια χωριά στην Μαγνησία που τα ξέρετε και, όχι και στη Μαγνησία και στις γύρω περιοχές, τα ξέρετε και πολύ καλά επειδή είστε στην περιοχή. Υπάρχει περίπτωση να μην κατοικηθούν ποτέ ξανά? Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει, ειδικά για τη Μαγνησία, αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα, μιλήσατε με τον κύριο Λέκα, ο οποίος κάνει μια τέτοια μελέτη, όπως έκανε και το ΕΑΓΜΕ, κάνει και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, για να δούμε την επικινδυνότητα σε διάφορους οικισμούς. Θα έχουμε τα αποτελέσματα την επόμενη περίοδο. Αλλά γενικότερα και όσον αφορά το Πήλιο, μια και αναφέρεται στην περιοχή της Μαγνησίας, εκεί υπάρχουν ζητήματα λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Οπότε πάντα και προσπαθούμε να κάνουμε ενέργειες, υποδομές, έτσι ώστε να μην υπάρχουν κατολιστικές πιέσεις, οι οποίες ενισχύονται όταν υπάρχουν μεγάλα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία φυσικά χαλάνε τις υποδομές. Αυτά έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις στην παραγωγική διαδικασία. Όλα αυτά είναι ζητήματα που καλούμαστε και θα τα αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο, στηρίζοντας όποιον έχει ανάγκη και φυσικά υλοποιώντας όλες τις υποδομές. Μάλιστα. Μακάρι, κύριε Τριαντόπουλε, να έχουμε τα ίδια αποτελέσματα και στον Εύρο, αλλά δεν το βλέπουμε. Δεν ξέρω τι σας ενημερώνει η υπηρεσιακή σας, αλλά προς τα εδώ δεν υπάρχει ούτε αυτά τα 90 εκατομμύρια που πολύ καλά κάνατε και δώσατε στην περιοχή της Θεσσαλίας και όπου αλλού προκύπτει ανάγκη. Αλλά εδώ έχουν περάσει πιο πολύ καιρό από τις πλημμύρες της Θεσσαλίας και ακόμα δεν έχουμε δει. Ακούμε περίεργα πράγματα. Και το να έρχεστε επίσκεψη, καλοδεχούμενος είστε, αλλά όταν έχετε να είναι ουσιαστική επίσκεψη και όχι να ακολουθήσετε υπηρεσιακούς οι οποίοι σας δείχνουν αυτά τα οποία θέλουν να σας δείξουν. Έτσι. Αυτό λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη που το λέμε. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά θα έρθουμε να δούμε ένα ρεπορτάζ και θα έχουμε μαζί μας και τη Ρένα τη Δημερτζή, το οποίο θα μας πει και επίσης από εδώ από το στούντιο αναλυτικά τι γίνεται με το περίφημο επίδομα θέρμανσης. Διαφημίσεις, πας από εμάς. Γεια σας. Λοιπόν, δεύτερο μέρος του δύο μαζί. Δεν μπορεί, θα είμαστε δύο μαζί, αλλά έχουμε μαζί μας τη Ρένα τη Δημερτζίδου. Χαίρετε. Καλώς όρισες. Να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ που έχουμε για τα επιδόματα, για το επίδομα θέρμανσης. Τα επιδόματα, λες, και είναι και εγώ δεν ξέρω πόσα. Για το επίδομα θέρμανσης. Και μετά θα έρθουμε να μας εξηγήσει η Ρένα λίγο τις κάρτες πιο αναλυτικά. Έτσι, για πάμε. Μέσα Νοεμβρίου, ενδεχομένως και την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, να ανοίξει πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Θα υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου του 2023 για να υποβάλουν οι δικαιούχοι τις αιτήσεις τους. Οι πληρωμές θα γίνουν σε τρεις φάσεις. Η πρώτη πληρωμή θα γίνει το Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα μέχρι 22 Δεκεμβρίου θα πληρωθεί η πρώτη δόση. Τέλος Φεβρουαρίου η δεύτερη και η τρίτη δόση
τέλος Απριλίου, ανάλογα με το πότε έχουν αναρτηθεί τα τιμολόγια των αγορών πάνω στην πλατφόρμα. Αυτό έχει να κάνει και με την αίτηση, πότε την έχει υποβάλει κάποιος. Η αίτηση θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά μέχρι 8 Δεκεμβρίου. Μέχρι 8. Αν δεν κάνει την αίτησή του μέχρι 8 Δεκεμβρίου, προφανώς μένει εκτός από το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα, μάλιστα. Να πούμε ποιους αφορά το επίδομα θέρμανσης. Φυσικά για πετρέλαιο θέρμανσης, για φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή υγραέριο και καυσόξυλα ή πέλετ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, βέβαια, μιλάμε για οικισμούς, για κατοικίες που βρίσκονται σε οικισμούς μέχρι 10.000 κατοίκους. Τώρα, να δούμε τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια. Για τον άγαμο το εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 16.000 ευρώ, για τον έγαμο τις 24.000 ευρώ. Τα δύο αυτά ποσά προσαυξάνονται κατά 5.000 ευρώ. Ήταν 3.000 ευρώ πέρυσι, φέτος έχει αυξηθεί για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Και όσον αφορά την ακίνητη περιουσία, η αξία της περιουσίας για τον άγαμο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ, τις 300.000 ευρώ για τον έγαμο και για πρώτη φορά τίθεται και ένα πλαφόν για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα πρέπει να έχουν δηλώσει τζίρο πάνω από 80.000 ευρώ για να μπορούν να είναι δικαιούχοι κάποιος του επιδόματος θέρμανσης. Υπάρχει ελεύθερος επαγγελματίας. Τώρα εδώ έρχεται σε σύγκρουση, βέβαια. Τρελάνετε μας όλοι τώρα. Από τη μία λέμε τα άλλα. Να ρωτήσω κάτι. Και η περιουσιακή κατάσταση δεν παίζει ένα ρόλο? Ναι, βέβαια. Είπαμε 200.000 για τον άγαμο. Όχι, 300... εννοώ τα ακίνητα τα οποία έχει κάποιος. Η αξία των ακινήτων. Όχι. Η αξία είναι μέσα στα όρια που αναφέραμε πριν. Όμως, επίδομα πετρελαίου θέρμανσης μπορούμε να πάρουμε μόνο για την κύρια κατοικία. Όχι για δευτερεύουσα κατοικία. Όχι για, για επαγγελματική στέγη. Μόνο για την κύρια. Τώρα, να πούμε ποιοι εξαιρούνται από το επίδομα θέρμανσης. Φυσικά τα εξαρτώμενα μέλη, διότι αποτελούν μέλος νοικοκυριού. Οι φιλοξενούμενοι που δεν μπορούν να υποβάλουν από μόνοι τους αίτηση για το επίδομα. Όσοι εμπίπτουν σε φόρο πολυτελείας και όσοι διαθέτουν περισσότερα από δύο γιοταχή. Ούτε εκείνοι λοιπόν μπορούν να κάνουν την αίτηση για να πάρουν το επίδομα. Ακόμα θέλεσης. Και αν την κάνουν την αίτηση, θα τεθούν εκτός του επιδόματος. Εδώ και τι πόσο μιλάμε τώρα για το επίδομα? Το επίδομα θα είναι από 100 μέχρι 800 ευρώ. Είναι το ίδιο με πέρυσι, ζώνη, ανάλογα σε ποια περιοχή βρίσκεται. Η γεωγραφική θέση δηλαδή παίζει ρόλο. Έτσι και ορίζει και το ποσό το οποίο θα πάρει κάποιο. Μάλιστα. Λοιπόν. Για πες μας τώρα, Ράνα μου, τι ακριβώς γίνεται με το επίδομα θέρμανσης του 2023 έως 2024. Λοιπόν, η πλατφόρμα, η έναρξη των αιτήσεων ξεκινάει στα μέσα Νοεμβρίου για όλους τους δικαιούχους. Μάλιστα. Η προθεσμία όμως είναι αυστηρά, και το ξανατονίζω αυστηρά, έως τις 8 Δεκεμβρίου του 2023. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν κάνει μέχρι εκείνη την ημέρα την αίτησή του, δεν θα δικαιούται και το επίδομα θέρμανσης. Αυτό ανεξάρτητα. Το επίδομα θέρμανσης θα δοθεί σε δόσεις, έτσι δεν είναι? Δεν δοθεί όλο μαζί. Έτσι ακριβώς. Άρα όποιος δεν κάνει μέχρι 8 Δεκεμβρίου, χάνει και το δικαίωμα να είναι δικαιούχος μετά. Έτσι ακριβώς. Η πρώτη δόση θα πληρωθεί έως και τις 22 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Οι δικαιούχοι θα δουν τη δεύτερη δόση να μπαίνει στο λογαριασμό τους έως τέλος του Φεβρουαρίου. Ναι. Και η τρίτη δόση θα καταβληθεί έως τέλος Απριλίου. Μάλιστα. Τώρα. Να πούμε λίγο τι αφορά το επίδομα θέρμανσης 2023-2024. Αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το φωτιστικό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο ή υγραέριο και καυσόξυλα και πέλετ. Απλά να τονίσουμε ότι στην τελευταία κατηγορία, δηλαδή στα καυσόξυλα και πέλετ, μιλάμε για δικαιούχους που η κατοικία τους βρίσκεται σε οικισμό έως 10.000 κατοικιών. Είναι τώρα λίγο δύσκολο σε πολύ μεγάλη πόλη να έχει καυσόξυλα. Όχι ότι είναι απίθανο, έτσι. Υπάρχουν ακόμα και στην Αλεξανδρούπολη, άμα βγεις χειμώνα και πάρεις λίγο έτσι μυρωδιά από τον αέρα, ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι καυσόξυλα και πέλετα. Αλλά μιλάμε προφανώς για ανθρώπους που το έχουν σαν βασικό μέσο θέρμανσης και όχι διακοσμητικό σε τζάκι για να κάνει ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Άρα είπαμε πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, υγραέριο αέριο, φυσικό αέριο και πέλετ καυσόξυλα. Με τα πέλη και τα καυσόξυλα ενισχύουν στους οικισμούς κάτω των 10.000 κατοίκων. Έτσι ακριβώς. Πάμε να δούμε το επόμενο τώρα. Είναι η επόμενη, τα κριτήρια. Είναι τα κριτήρια. Ένας άγαμος δεν θα πρέπει να έχει εισόδημα πάνω από 16.000 ευρώ. Ενώ το χρόνο, ναι, εννοείται. Ενώ ένας έγαμος δεν θα πρέπει να ξεπερνάει το εισόδημα των 24.000 ευρώ. Έχουμε κάποια προσάφηξη για παιδιά. 5.000 ευρώ. 5.000 για κάθε παιδί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Άρα μία. Θα έλεγα μέσα οικογένεια ελληνική με δύο παιδιά πηγαίνει στις 34.000
το εισόδημα του έγγραμμα. 24.000 για τον άμεσο δικούχο και από 5.000 για κάθε ένα από τα δύο προστατευόμενα μέλη, σε αυτή την περίπτωση τα παιδιά. Οι σύζυγοι δεν θεωρούνται. Όχι, δυστυχώς. Δεν θεωρούνται προστατευόμενα μέλη. Δεν μάλιστα. Είναι προστατευόμενα, όχι. Να πούμε λίγο και για τα κριτήρια. Τα περιουσιακά, έτσι. Τα περιουσιακά, ναι, εννοείται. Ενός άγαμου η ακίνητη περιουσία δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Ενώ ενός έγγαμου δεν θα πρέπει να ξεπερνάει η ακίνητη περιουσία τις 300.000 ευρώ. Και εδώ να τονίσουμε ότι φέτος για πρώτη φορά υπάρχει ένα καινούριο πλαφόν για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Που δεν θα πρέπει ο τζίρος τους, μηνιαία για το χρόνο ολόκληρο, να ξεπερνάει τις 80.000 ευρώ. Μηνιαίος. Ναι, τζίρος... μηνιαία, συγγνώμη. Ετήσιος. Ναι. Γιατί αν τυχόν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και είσαι 80.000, δηλαδή κάνεις 1.000.000 το χρόνο. Καλά, πάρεις, δεν πάρεις επίδομα θέρμανσης, δεν είναι χάρη. Δεν νομίζω ότι θα τον νοιάζει και πάρα πολύ. Ναι, δεν, ναι. Τέλος πάντων. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εδώ έχουμε κάποια προσάυξη για τα παιδιά. Πάμε λίγο στην προηγούμενη. Λίγο πίσω. Εδώ δεν έχουμε κάποια προσάυξη. Όχι, είναι αυτά τα τελικά. Είναι έτσι, ναι. Πλαφόν. Είναι σταθερά, δεν υπάρχει προσάυξη για παιδιά, προστατευόμενα μέλη. Πάρα πολύ ωραία. Άρα δηλαδή, αν παντρευτήκατε κάποια γυναίκα η οποία έχει πρίκα. Δεν. 300.000 είναι. Έτσι, ναι, λοιπόν. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Έχουμε βέβαια και τις εξαιρέσεις. Δεν μπορούν όλοι φυσικά να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Άρα, εξαιρούνται τα εξαρτώμενα μέλη, καθώς ανήκουν ήδη σε ένα νοικοκυριό. Ναι. Και οι φιλοξενούμενοι που δεν μπορούν να κάνουν μόνοι τους την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Σωστά, γιατί δεν δηλώνουν δική τους κατοικία. Έτσι ακριβώς. Όσοι εμπίπτουν σε φόρο πολυτελείας διαβίωσης και αυτοί εξαιρούνται. Πολυτελείας διαβίωσης, ναι. Και παύλο, εξαιρούνται και αυτοί που έχουν περισσότερα από 2 γιοταχή. Εγώ συνεχίζω να ρωτάω. Η σύζυγος δεν είναι ούτε εξαρτώμενο μέλος, ούτε ως φιλοξενούμενη. Παρ' όλα αυτά δεν θα πρέπει να ζηταθεί, εκτός εάν τυχόν το ελληνικό κράτος, έτσι μέσα σε αυτή την σοφία την οποία έχουν οι νομοθέτες του, πει ότι ακούστε, σας πω παιδιά, εμείς θα πληρώνουμε για τον έγαμο και για, και για τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα θα τη βγάζει το... Ναι, περίμενε, έγαμος όμως δεν κατάλαβες, μιλάει για ένα άτομο. Δεν λέει το ζεύγος, αν έλεγε το ζεύγος, τη συμφωνούσα απόλυτα. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπορούμε να κάνουμε και λίγο πλάκα, δεν το συζητάμε. Τώρα, προφανώς το κράτος λέει: κοιτάξτε, παιδιά, τη γυναίκα σας τη βγάζετε έξω το χειμώνα στον μπαλκόνι, διότι εμείς δεν πληρώνουμε. Εμείς πληρώνουμε για σένα και για τα παιδιά. Τώρα η γυναίκα, ας βγει στον μπαλκόνι, ας βάλει μια κουβέρτα. Για να είμαστε σοβαροί, αυτό που λέει ο Μπάμπης έτσι ακριβώς είναι το ότι ο έγαμος θεωρείται ότι τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον έγαμο αφορούν και την και τον. Σύζυγο, σύστροφο, διότι σε αυτά εμπίπτουν και οι πολιτικοί γάμοι, έτσι. Λοιπόν, και τα σύμφωνα συμβίωση, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Θα ήθελα να σχολιάσουμε κάτι άλλο. Όχι αυτή τη στιγμή, επί του παρόντος. Να ξαναπούμε για τις προθεσμίες. Οι προθεσμίες. οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν μέσα Νοεμβρίου, δηλαδή οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους από μέσα Νοεμβρίου και αυστηρά έως τις 8 Δεκεμβρίου θα πρέπει να έχει γίνει και η τελευταία αίτηση. Mm-hmm. Αν κάποιος αποφασίσει μετά τις 8 Δεκεμβρίου, δεν θα μπορεί να λάβει το επίδομα θέρμανσης. Δεν θα υπάρξει κάποια παράταση δηλαδή. Ωραία. Άρα 8 Δεκεμβρίου είναι η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Παραμονές Χριστουγέννων το Δεκέμβριο γύρω στις 22 είναι, μέχρι τις 22, ναι. Είναι η καταβολή της πρώτης δόσης, τέλη Φεβρουαρίου η καταβολή της δεύτερης δόσης και τέλη Απριλίου. Το 2024, πλέον Φεβρουάριο-Απρίλιο, μιλάμε για την δεύτερη και την τρίτη και τελευταία δόση του επιδόματος θέρμανσης. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε. Όταν γίναν τα πρώτα μέτρα για τους πυρόπληκτους εδώ και είχε δοθεί τότε η δυνατότητα παράτασης των προθεσμιών και απαλλαγή, αναβολή, δεν απαλλάσσεται, δεν διαγράφονται, αλλάζει ο χρόνος. Στο ζήτημα της αναστολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πυροπλήκτων, είχε γίνει μια παρέμβαση τότε από τον Σύλλογο Λογιστών και τον πρόεδρο, τον κύριο Θανάση Πανταζή, Θάνο τον ξέρουμε εμείς, ότι υπάρχουν κάποια κενά. Ο Σύλλογος επανέρχεται. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Δεν καλυφθήκαν τελικά αυτά τα κενά. Για να τα ακούσουμε λιγάκι το ρεπορτάζ.
Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Εύρω επανέρχεται στο ζήτημα της αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πυρόπληκτων. Ήταν 20 Σεπτεμβρίου όταν στάλθηκε από το Σύλλογο η πρώτη επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς, την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ για την διόρθωση τριών σημείων στις αποφάσεις που αφορούν την αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των πυρόπληκτων του Εύρου. 40 μέρες μετά και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όταν μετά την ανάγνωση αυτών των δύο αποφάσεων, μία που ήταν από την ΑΑΔΕ που έδινε αναστολή των φορολογικών υποχρεώσεων και δεύτερο από τον ΕΦΚΑ, πολύ γρήγορα στις 29 ο σύλλογός μας ως θεσμικός φορέας έτσι, επισήμανε κάποιες παραλήψεις και αμέσως με μία επιστολή του έθεσε τρία θέματα. Το πρώτο θέμα ήταν ότι στην εγκύκλιο που αφορούσε στην απόφαση που αφορούσε την ΑΑΔΕ δεν είχαν συμπεριληφθεί οι δημοτικές κοινότητες Δαδιάς, Προβατών, Αλικό, Φώτος και Λευκύμης, οι οποίες φυσικά και έχουν πυρόπληκτη, παρά μόνο η δημοτική κοινότητα Σουφλίου. Και αναφέρουμε αυτό ότι ο Δήμος Σουφλίου έχει κάποιες επιμέρους δημοτικές κοινότητες. Αυτές λοιπόν οι οποίες είχαν πληγεί ουσιαστικά από τις πυρκαγιές δεν είχαν ενσωματωθεί στη συγκεκριμένη απόφαση της ΑΔΕ. Και το δεύτερο σημείο ήταν ότι στην απόφαση του ΕΦΚΑ, του διοικητή του ΕΦΚΑ, που ανέφερε ουσιαστικά επίσης για αναστολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, και σε αυτές δεν είχε ενσωματωθεί καθόλου ο Δήμος Σουφλίου. Το τρίτο θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει ως Σύλλογος ήταν το ζήτημα της Αμοθράκης. Και αναφέρουμε ότι θα έπρεπε στις ευεργετικές αυτές διατάξεις που αφορούσαν τους πυρόπληκτους του νομού μας να ενταχθεί και ο Δήμος Αμοθράκης, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και τα νομικά. Όπως τονίζει ο Θάνος Πανταζής, με την πρώτη επιστολή που έστειλαν στον Υπουργό Οικονομικών, αμέσως δέχτηκε τηλεφώνημα από το γραφείο του Υπουργού για το θέμα αυτό, με τη διαβεβαίωση ότι θα γίνουν άμεσα οι διορθώσεις. Δυστυχώς όμως είναι ακόμη σε εκκρεμότητα η διαθέτηση του ζητήματος. Τότε που κοινοποιήθηκε η επιστολή μας, τότε εγώ προσωπικά είχα δεχθεί τηλεφώνημα από τη γραμματεία του Υπουργού, του κ. Χατζηδάκη, ότι το ζήτημα ορθά τοποθετήθηκε και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Παρ' όλα αυτά όμως, πέρασαν κάποιες χρονικές περίοδος και δεν είχε γίνει κάποια ενέργεια. Περαιτέρω, γιατί έχω και τα σχετικά έγγραφα, στις 12 Οκτωβρίου είχα αποστείλει από το προσωπικό μου mail επιστολή ξανά εκ νέου μια ευγενική υπενθύμηση και σε εκείνη την περίπτωση δεν είχαμε κάποια απάντηση. Το ζήτημα το πολύ φλέγον είναι ότι υπήρχαν συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου οι άνθρωποι από τις δημοτικές κοινότητες Δαδιάς, Λευκύμης, Προβατών, που ήταν όντως πυρόπληκτοι, θα μπορούσαν να κάνουν αιτήσεις για το σύστημα της αρρωγής προκειμένου να βοηθηθούν και να ανακουφιστούν από τα τραύματα των πυρκαγιών των οποίων είχαν, κυρίως τα οικονομικά. Έτσι λοιπόν, στις 31 Δεκάτου, κάναμε εκ νέου επιστολή, η οποία είναι αυτή που έλαβε αυτή τη δημοσία που έλαβε, θέτοντας το ζήτημα ότι ξέρετε υπάρχει μια εκκρεμότητα προς τους αρμόδιους κατοικούς φορείς και λειτουργούς, προκειμένου αυτό το ζήτημα της εκκρεμότητας να μπορέσει να διευθετηθεί. Η δική μας θέση είναι θέση αμιγώς υποστηρικτική προς το σύνολο της λειτουργίας της ελληνικής πολιτείας και αυτό το οποίο θέλουμε και ζητούμε είναι πραγματικά να επιληφθεί το ζήτημα αυτό, το οποίο αποτελεί μια εκκρεμότητα. Ναι, αλλά κύριε αγαπητέ φίλε Θάνο, κύριε πρόεδρε των λογιστών, εν τω μεταξύ μας προέκυψε ο πόλεμος κατά της φοροδιαφυγής και αντιλαμβάνεστε ότι το Υπουργείο δεν είχε το χρόνο να διορθώσει αυτά τα πράγματα, παρόλο που σε ενημέρωσαν. Είναι αυτός ο παραλογισμός του ελληνικού δημοσίου. Είναι ο παραλογισμός του ελληνικού κράτους. Λες κάτι το οποίο είναι ηλίου φαϊνότερο, είναι πέραν του, όχι απλώς λογικό, είναι αυταπόδεικτο. Τώρα, προφανώς, αυτή η αλλαγή έχει κολλήσει σε μία υπογραφή από τις 500 που χρειάζεται κατά τη διαδρομή του μία τέτοια τροποποίηση μέχρι να φτάσει στη Βουλή για να γίνει η νομοθετική ρύθμιση. Αλλά βέβαια, όπως αντιλαμβάνεις, αυτές τις 40 μέρες κανένας δεν ασχολείται ότι οι δημοτικές ενότητες του νομού Σουφλίου και η Σαμοθράκη, έτσι, οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι τα καταστηματάρχη καταστραφήκαν έμεσα από την πυρκαγιά στη Σαμοθράκη, διότι φύγαν οι τουρίστες, δεν είχαν ψυγεία λόγω της διακοπής ρεύματος, δεν είχαν ψυγεία για πόσες μέρες καταστραφήκαν τα προϊόντα τους. Όλα αυτά δεν τρέχει, σου λέει 40 μέρες, δεν περάσει, θα αντέξει τα άλλα 40. Αυτό είναι που λέμε τώρα ο παραλογισμός, που πρέπει κάποια στιγμή αυτό το πράγμα να γίνει εξορθολογισμός. Δεν είναι δυνατόν να καθόμαστε και να συζητάμε εν έτη 2023 το ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις, να έχουν περάσει 40 μέρες και ακόμα να μην έχουν γίνει διορθώσεις αυτές. Αν δεν το ξέρανε, θα λέγανε παιδιά δεν το ξέρανε. Το ξέρουν από τις 20 Σεπτεμβρίου. Σήμερα έχουμε 3 Νοεμβρίου. Οι μέρες είναι 40.
Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει να υπάρχει υπευθυνότητα και από το κράτος. Λοιπόν, πώς όμως σου λέει θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, 40 μέρες σκέφτονται τώρα. Δεν είναι ότι θα κάνουμε λοιπόν τα αντικειμενικά. Έτσι. Δεν είναι ότι θα κάνουμε τις αγοροπολισίες ακινήτων μόνο με μετρητά. Λέτε και μέχρι τώρα που όσες αγοροπολισίες ακινήτων πήρχαμε, μετρητά το παίρνατε χαμπάρι, έτσι. Τρία πλάγια κάθονταν. Λοιπόν, τώρα λέει θα έχουμε και επιβράβευση 100 έως 3.000 ευρώ σε αυτούς οι οποίοι καταγγέλουν φοροδιαφυγή με τιμή κοπή απόδειξης. Αυτοί οι οποίοι θα καταγγείλουν είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συμφέρον από το να κοπεί η απόδειξη, οι καταναλωτές. Ένα περίπου 1 εκατομμύριο ελεύθεροι επαγγελματίες μαζί με τις οικογένειές τους, για υπολογίστε πόσοι καταναλωτές είναι, το μισό περίπου, ο μισός περίπου πληθυσμός της Ελλάδος δεν έχει συμφέρον να κοπεί η απόδειξη. Διότι δεν τον απαλλάσσει από κάτι. Άρα 500, τώρα βάλετε 500.000 ευρώ, μπορεί να το καταγγέλνουν, εντάξει αδερφέ, κάτι μπορεί να γίνει. Έτσι. Για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ αυτό για την επικήρυξη των μη κομμένων αποδείξεων από 100 έως 3.000 ευρώ. Πολλοί είναι οι επαγγελματίες που δεν εκδίδουν τις απαραίτητες βάσει νόμου αποδείξεις, ενώ κάποιοι κόβουν και πλαστές αποδείξεις. Αυτά ακριβώς τα φαινόμενα έχουν μπει στο στόχαστρο της Ανεξαρτητής Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που προχωράει σε αναβάθμιση της εφαρμογής ή απόδειξη σε νέα έκδοση και θα ανοίξει το δρόμο για χρηματική αμοιβή από 100 έως 3.000 ευρώ σε όσους καρφώνουν μαϊμού αποδείξεις χωρίς QR κωδικό και όσα άλλα ορίζει ο νόμος. Μία άλλη διαφοροποίηση, η οποία έχει προκύψει με το ανακοινωθέν νομοσχέδιο, έχει να κάνει σχέση με τις αποδείξεις και κυρίως τα κίνητρα, τα χρηματικά κίνητρα που δίδονται στους συναλλασσόμενους φορολογούμενους προκειμένου να γνωστοποιήσουν στις υπηρεσίες της ΑΔΕ τυχόν αποδείξεις, φορολογικά παραστατικά, τα οποία δεν την χάνουν νομιμότητας. Έτσι λοιπόν έχει θεσπιστεί 1 ευρώ αμοιβής κινήτρου από 100 έως 3.000 ευρώ, το οποίο και επί αυτού περιμένουμε να δούμε κάποιες σχετικές διευκρινήσεις για τον τρόπο με τον οποίο αυτό θα λειτουργήσει. Πώς βλέπουν όμως οι πολίτες αυτή την εξέλιξη? Η απάντηση των περισσότερων είναι η ίδια. Ναι, πρέπει να καταγγέλλονται τα περιστατικά φοροδιαφυγής. Πιστεύετε οι πολίτες πρέπει να καταγγέλνουν τη φοροδιαφυγή? Ναι, φυσικά. Θα ανοίξει μια πλατφόρμα. Έχω ακούσει για αυτό το θέμα, αλλά δεν γνωρίζω πολλά πράγματα. Οι πολίτες θα μπορούν επώνυμα να καταγγέλνουν οποιοδήποτε φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα να αποζημιώνονται μετά από το κράτος για αυτή την κίνησή τους. Κοίταξε, σε αυτό το πράγμα, ό,τι και να σου πω, δεν πιστεύω ότι να αποζημιώνει το κράτος και τέτοια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται με το κράτος και για μένα δηλαδή είμαστε ένα μπάχαλο με λίγα λόγια. Φυσικά πρέπει να καταγγέλνουν. Πρόκειται να ανοίξει μια πλατφόρμα όπου οι πολίτες θα μπορούν επώνυμα να καταγγέλνουν φοροδιαφυγή και από εκεί και πέρα το κράτος θα τους αποζημιώνει με κάποια χρηματικά ποσά. Θα λειτουργήσει? Έτσι πιστεύω ότι θα λειτουργήσει και πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς κράτος δεν θα γίνουμε ποτέ. Να. Βεβαίως και πρέπει να το καταγγέλνουν. Θα ανοίξει μια πλατφόρμα η οποία θα μπορούν οι πολίτες να καταγγέλνουν επώνυμα είτε ανώνυμα μερικές φορές τη φοροδιαφυγή και από εκεί και πέρα θα αποζημιώνονται οι πολίτες αυτοί από το κράτος με χρηματικά ποσά. Θα λειτουργήσει? Νομίζω πως ναι. Γιατί πρέπει να λειτουργήσει. Δεν μπορούν άλλοι πολίτες να πληρώνουν και άλλοι να μην πληρώνουν. Βέβαια πρέπει, όλα πρέπει. Να γίνονται καταγγέλλονται όλα. Ναι, ναι. Η εφαρμογή, όπως σχολιάζουν οι πολίτες, θα λειτουργήσει και είναι ένα καλό βήμα για να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή στη χώρα. Πρέπει. Γι' αυτό το λόγο θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα μπορούν οι πολίτες να καταγγέλνουν τη φοροδιαφυγή και θα αποζημιώνονται από το κράτος. Πιστεύετε θα λειτουργήσει όλο αυτό? Όχι, δεν πιστεύω. Γιατί? Γιατί όλα τα καλά δεν λειτουργούν πάντα. Πιστεύω. Ναι, άμα τους κυνηγάνε και το πιστεύω αυτό το πράγμα. Αλλά θα τους κυνηγήσει, γεια σου. Θα τους κυνηγήσει όμως το κράτος. Εδώ δεν τους κυνηγάει τώρα φανερά στα πράγματα. Όπως με τα ελαιόλαδα και μετά έτσι και μετά έτσι. Το λάδι το πήρε από 1,5 ευρώ από τα λιοτροφή και το πουλάει σήμερα 15. Με ποιο δικαίωμα, με τι τιμολόγιο το πουλάει αυτός και ποιος τον ελέγχει αυτό να είναι? Πιστεύω θα λειτουργήσει. Αλλά είναι έμεσο, να το πω κάπως έτσι, κάπως έμεσο, όχι άμεσο, για να λύσει άμεσα το πρόβλημα της Ελλάδος. Η φοροδιαφυγή ξεκινάει από τα μεγάλα κεφάλια, από αυτούς που κυβερνάει την Ελλάδα. Ας φέρουν πίσω, στο ξαναλέω, τα 650 δις που φάγανε και στείλανε Ελβετία εδώ και χρόνια. Ωραία.
και δεν είπανε ποιος έστειλε πού. Ας εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα που ξέρουμε οι Έλληνες, οι πολιτικάντιδες, γιατί δεν είναι πολιτικοί αυτοί, είναι πολιτικάντιδες, είναι υποχείρια των σιωνιστών και αυτό που κυβερνάνε τον κόσμο. Ας εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσματα που είμαστε ανώτεροι από το Κουβέιτ και από τα Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο κάθε Έλληνας πρέπει να παίρνει το μήνα 30.000 ένας μέσος εργαζόμενος. Θα βοηθήσει την κατάσταση. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται εκεί με τα δεδομένα που λένε και τα λοιπά που ακούγεται, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι θα βοηθήσει αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, βέβαια, δεν ξέρω τώρα, η πλατφόρμα αυτή καινούργια είναι συνδυασμένη με αυτό το QR code που μπήκε υποχρεωτικά σε όλες τις αποδείξεις για να μπορούμε έχοντας εφαρμογή στο κινητό μας να ελέγχουμε επί τόπου αν είναι πλαστές ή όχι. Δεν το ρωτήσαμε αυτό τον αγαπητό τον Θάνο τον Πανταζή, γιατί είχε βγει αυτό το πράγμα. Όλες τώρα βλέπετε αποδείξεις έχουν πάνω αυτά τα τετραγωνάκια που φαίνονται σαν περίεργα σχέδια, είναι τα QR codes. Και υποτίθεται ότι έχοντας εφαρμογή ανάγνωσης QR code reader πάνω στο κινητό σας, μπορείτε απευθείας να δείτε αν η απόδειξη είναι πλαστή ή είναι κανονική ή είναι γνήσια. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει ακόμα να δούμε, θα δούμε πολλά. Ναι. Σωστά. Άλλοι λέει με τα κινητά έχουν πάνω ανιχνευτές μετάλλων και ψάχνουν για λίρες και για αυτά και εμείς ψάχνουμε για αποδείξεις. Μπάμπη μου, ορθά ομίλησα και προφανώς καθήμενος διότι είσαι στο κοντρόλ. Λοιπόν, είχαμε έτσι δύο πολύ ωραίες μεγάλες μαραθώνιες εκπομπές για τις εκλογές εδώ με το Σάκη το Σταυρίδη, με την Κατερίνα την Καλεντερίδου. Όλο το επιτελείο της Δέλτα Τηλεόρασης ήταν επιποδός πολέμου και τις δύο Κυριακές και στις 8 και στις 15 Οκτωβρίου. Προκύψαν ορισμένα αποτελέσματα, τα οποία είτε βγήκαν την πρώτη Κυριακή ή τη δεύτερη Κυριακή. Σε κάποια αποτελέσματα υπήρχε αμφιβολία. Αυτό όμως το οποίο ήταν ξεκάθαρο ήταν το αποτέλεσμα στις εκλογές της περιφέρειας. Κέρδισε ο κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, τον μέχρι τέλη του έτους και απερχόμενο περιφερειάρχη, τον κύριο Χρήστο Μέτιο. Έγινε η θυροκόλληση στο δικαστικό μέγαρο της Χωμοτηνής τη σύνθεση του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχει κάνει ρεπορτάζ η Βάσο Ιστιφούδη, το προηγούμενο ήταν της Ρένας Δημερτζίδου, έχει κάνει ρεπορτάζ η Βάσο Ιστιφούδη, για να δούμε και να δείτε και ποια είναι τα νέα μέλη του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο θα ξεκινήσει τη θητεία του 1η-2024. Επικυρώθηκε το αποτέλεσμα εκλογής των Περιφερειακών Αρχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με την 27/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης. Στο πλαίσιο αυτό ανακηρύχθηκαν οι επιτυχόντες Περιφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι κάθε συνδυασμού αναπεριφερειακή ενότητα που εκλέγονται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης πέτυχε την μεγάλη ανατροπή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αναδείχθηκε περιφερειάρχης, αφού ο συνδιεκδικητής της θέσης Χρήστος Μέτιος υπέστη εκλογική καθίζηση στον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών. Στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκλέγονται 45 περιφερειακοί σύμβουλοι. Περιφερειακή σύνθεση. Χριστόδουλος Τοψίδης 27 έδρες. Νέα περιφερειακή αναγέννηση. Χρήστος Μέτιος 13 έδρες. Μαζί για την αλλαγή Δαμιανός Καγκελίδης 2 έδρες. Ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία Στέργιος Ηλιόπουλος 2 έδρες. Λαϊκή συσπήρωση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Διονύσης Κλάδης 1 έδρα. Οι 45 έδρες του Περιφερειακού Συμβουλίου κατανέμονται αναπεριφερειακή ενότητα ως εξής. Εκλογική περιφέρεια Εύρου. Περιφερειακή σύνθεση. Πιτιακούδης Μιχαήλ. Βενετίδης Κωνσταντίνος, Μαχαρίδου Φανή, Πουλιλιός Ευάγγελος, Κατσογρυδάκης Τηλιανός, Μεντίζης Χριστόδουλος. Περιφερειακή αναγέννηση. Δελισταμάτης Βασίλειος, Τσόνης Αθανάσιος, Κουλιάμα Μανδαλίδου Αλεξάνδρα. Ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία. Ηλιόπουλος Τέριος επικεφαλής, Λαϊκή Συσπήρωση Κλάδης Γιονύσης επικεφαλής. Εκλογική περιφέρεια Ροδόπης. Περιφερειακή σύνθεση. Ταπατζάς Εμμανουήλ, Χατζή Μεμέτ Ριτβάν, Μουλάη Σαριτβάν, Ευκαρπίδης Νικόλαος, Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ. Νέα περιφερειακή αναγέννηση. Τσαλικίδης Νικόλαος. Μουμίν Καάν. Κασάπ Αχμέτ. Εκλογική περιφέρεια Ξάνθης. Περιφερειακή σύνθεση. Χατζιγκενέιρ Φαν. Ισμαήλ Κοφατίχ. Μπρίκα Πολυξένη. Γιουρούκ Σαλή. Παυλακάκη Βασιλική. Αμούτσκα Ιμπραχή. Νέα περιφερειακή αναγέννηση. Μέτιος Χρήστος. Κουρτίδης Κωνσταντίνος. Ψωμά Σοφία. Περιφερειακή ενότητα Δράμας. Περιφερειακή σύνθεση. Μουρβετίδης Μιχαήλ. Πατακάκης Ανάργυρος. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, Κοντός Κωνσταντίνος. Νέα περιφερειακή αναγέννηση. Παπα Εμμανουήλ Γρηγόριος. Μπουδούρο Γλουκατερίνα. Μαζί για την αλλαγή Δαμιανός Καγκελίδης, Ξανθόπουλος Ιωάννης.
Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, Περιφερειακή Σύνθεση, Μαρκόπουλος Θεόδωρος, Θαλακούρας Γεώργιος, Ιωσήφιδης Αλέξανδρος, Ιγνατιάδης Τηλιανός, Δαλκιτζής Χαράλαμπος, Νέα Περιφερειακή Αναγέννηση, Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, μαζί για την αλλαγή σε Ιτανίδης Χαρίλαος, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, Λιμπεράκης Δημήτριος, Περιφερειακή Ενότητα Θάσου, Περιφερειακή Σύνθεση, Αρχοντής Παναγιώτης. Λοιπόν, το χαμόγελο έχει προκύψει από αυτά που συμβαίνουν στο στούντιο καθ' τη διάρκεια που βλέπουμε το βίντεο, αλλά το επόμενο θέμα δεν είναι καθόλου χαμόγελα. Έχουμε την καταδίκη σε 17 χρόνια κατεμένη λίγα. Κάθεξης πατέρα ο οποίος ασέλγησε στην 6χρονη κόρη του. Αυτοί πρέπει να εξαφανίζονται από προσώπου γης. Έτσι. Για να δούμε το ρεπορτάζ της Βάσου Στεφούδη. 17 χρόνια κάθειρξης επιβλήθηκαν από το μεικτό ορκωτό κακουργιωδική Ορεστιάδας την 4η 1η Νοεμβρίου στον πατέρα ανήλικου κοριτσιού, ο οποίος, σύμφωνα με την κατηγορία, είχε προβεί σε ασελγείς γενετήσιες πράξεις σε βάρος του. Η οικογένεια κατοικεί σε οικισμό της Αλεξανδρούπολης και η καταγγελία έγινε το 2020 μέσω του σχολείου του 6χρονου κοριτσιού. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πατέρα και του επέβαλε την ποινή των 17 ετών για την οποία άσκησε έφεση. Στη δίκη τον άνδρα υπερασπίστηκαν μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντός του, έχοντας απέναντί τους μόνο τον εισαγγελέα της έδρας, καθώς δεν είχε οριστεί από κάποιο μέλος της οικογένειας του ανήλικου κοριτσιού νομικός εκπρόσωπος για την υποστήριξη της κατηγορίας. Τονίζεται πως έως την εκδίκαση της υπόθεσης ο πατέρας θα παραμείνει προφυλακισμένος. Γιατί λέω και γιατί συνήθως σας έχω πει ότι τέτοια θέματα εκνοίζουν πάρα πολύ. Δεν είμαι ψύχρεμος ως πατήρ. Από τη μία έχουμε ανθρώπους οι οποίοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον απάνθρωπο τρόπο στα παιδιά τους και από την άλλη έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να στηρίξουν τη μητρότητα, να στηρίξουν τον μητρικό θυλασμό με εκδηλώσεις, με την παρουσία τους την ίδια. Πάμε ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά να δείτε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, δεν είμαστε δύο μαζί, είμαστε τρεις μαζί. Έχω κοντά μου δύο κυρίες, μητέρες, έτσι. Λοιπόν, οι οποίες είναι μέλη της εθελοντικής ομάδας, πες το. Υποστήριξης μητρικού θυλασμού και μητρότητας Εύρου. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία. Ραπτοπούλου. Α, συγγνώμη. Ναι, γιατί, ναι, είμαι εκεί. Το στείλω. Λοιπόν, τώρα σταματήστε πιο πλάνο, εδώ είμαστε. Η κυρία. Μαρία Δελιμπαλτά. Και η κυρία. Ραπτοπούλου Έλενα. Μάλιστα. Λοιπόν, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα αυτή, η οποία είναι για την πρόθεση του μητρικού θυλασμού και την υποστήριξη μητρότητος. Τι όμορφο πράγμα και τα δύο. Το ένα βέβαια προϋποθέτει το άλλο, έτσι. Για να γίνεις θυλάσσουσα πρέπει να έχει προηγηθεί να είσαι μητέρα, εκτός αν υπάρχει ακόμα ο θεσμός της τροφού. Υπάρχουν μητέρες οι οποίες δορίζουν το γάλα τους. Ναι. Σε άλλες μητέρες οι οποίες δεν μπορούν, κατάφεραν, έτσι. Είτε η ποσότητα δεν ήταν επαρκής, είτε έχουν μεγαλύτερα παιδιά, έχουν αποθυλάσει, αλλά για τους δικούς του λόγους επιλέγουν να συνεχίσουν να δίνουν μητρικό γάλα. Μάλιστα. Πολλοί λόγοι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να το πάρουμε λίγο με τη σειρά, γιατί είναι αρκετά τα θέματα. Πες μας λίγα λόγια για αυτή την ομάδα. Καταρχάς, αυτό το οποίο κατάλαβα είναι ότι είναι μητέρες ή μητέρες. Δεν έχει κάποιον επαγγελματία μέσα ο οποίος να δίνει οδηγίες. Είστε από την εμπειρία σας. Από το ένστικτό σας στο μητρικό και την αγάπη σας για αυτό το πράγμα. Πέστε μου λιγάκι λίγο έτσι για την ομάδα σας. Ακριβώς. Η ομάδα, η οποία είναι μέλος ενός πανελλήνιου δικτύου, φυσικά, ομάδων υποστήριξης του θυλασμού, καταλάβαμε από πολύ νωρίς ότι αυτή η υποστήριξη λειτουργεί από μαμά προς μαμά. Τα λάθη που έχω κάνει εγώ, τα προβλήματα που αντιμετώπισα εγώ, δίνουν βοήθεια σε μητέρες που τώρα ξεκινάνε το ταξίδι τους προς το θυλασμό και δυσκολεύονται. Δυστυχώς, πολύ συχνά από επαγγελματίες υγείας έχουμε πάρει λανθασμένες συμβουλές που πολλές φορές σαμποτάρουν το θυλασμό. Οπότε μέσα στην ομάδα. Σαμποτάρουν το θυλασμό. Ναι, υπάρχουν οδηγίες που μπορεί να σαμποτάρουν. Όχι σχεδιασμένα βέβαια. Α, δεν είναι σχεδιασμένα. Μπορεί λανθασμένα, ναι. Ναι, μπορεί να είναι μια λάθος οδηγία που στην ουσία όμως να σταματήσει την φυσική πορεία του θυλασμού. Γιατί μάλιστα. Για να θυλάσει αποτελεσματικά ένα μωρό πρέπει να αφαιθεί στη μαμά του χωρίς ωράρια. Που συνήθως σου λένε άφησε το μωρό συγκεκριμένη ώρα στο στήθος και θύλασε το συγκεκριμένες ώρες. Το μωρό άμα πεινά κλαίει. Και άμα κλάψει, το ταΐζεις. Εμείς περιμένουμε βασική... πριν κλάψει το μωρό. Γιατί αν θα κλάψει, θα είναι εκνευρισμένο, δεν θα πιάσει σωστά τη θηλή, θα νομίζουμε ότι κλαίει επειδή δεν χορταίνει και ότι δεν έχουμε γάλα. Το οποίο είναι λάθος. Είναι μια λάθος εικόνα που έχει μια νέα μητέρα. Υπάρχει δηλαδή τρόπος. Εμείς ευτυχώς έχουμε ξεπαιδιάσει, το έχουμε περάσει εδώ και πολλά χρόνια με τη σύζυγό μου, τη Φίβη, αυτό το στάδιο. Αλλά για τις νέες μητέρες ή τις μέλουσες μητέρες, υπάρχει τρόπος να εντοπίσει δηλαδή χρονικά το πότε θα πρέπει το μωρό να θυλάσει. Ναι, υπάρχουν τα πρώιμα σημάδια, έτσι λέγονται, ναι.
το μωρό όταν ξεκινάει και δείχνει μία ανησυχία, κουνώντας το κεφαλάκι του δεξιά-αριστερά, ανοίγοντας το στόμα του, ψάχνοντας δηλαδή να κάνει τη θηλαστική κίνηση, ή με τα χεράκια του, τις μπουνίτσες του, όταν τα φέρνει στο στόμα, ναι. Αυτά είναι τα πρώιμα σημάδια που δείχνουν σε μία μαμά ότι το μωρό ψάχνει εκείνη τη στιγμή να θηλάσει. Είτε για να ξεδιψάσει, είτε επειδή πεινάει, είτε γιατί θέλει μία παρηγοριά, είτε επειδή θέλει τη μαμά του κοντά. Πολλοί οι λόγοι. Είναι ο θυλασμός αυτό... τους καλύπτει όλους. Ναι, είναι αυτό. Καμιά φορά γκρινιάζαν τα μωρά, τα έπαιρνα εγώ αγκαλιά και συνέχισε να γκρινιάζουν. Μου λέει, εγώ δεν μυρίζω φαΐ. Τι να κάνουμε έτσι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι για τις μητέρες οι οποίες είναι στο σπίτι. Οι μητέρες οι οποίες είναι εργαζόμενες και δεν έχουν όλες την τύχη, είτε να είναι στο δημόσιο, οπότε είναι θεσμοθετημένη η μητρική, η άδεια μητρότητας και θυλασμού, αλλά είναι στον ιδιωτικό τομέα και δεν έχουν τόσο πολύ συνεργάσιμους αφεντικά, ώστε να τους δώσουν την πλήρη άδεια που χρειάζεται για το θυλασμό. Αυτές οι μητέρες τι μπορούν να κάνουν? Ένα δύσκολο και απαιτητικό κομμάτι. Οι μητέρες που επιστρέφουν στη δουλειά συνήθως παίρνουν πολύ μικρή άδεια, επιστρέφουν πολύ νωρίς στη δουλειά τους και δυσκολεύονται πολύ. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν βήματα τα οποία μπορούν να ακολουθήσουν, ούτως ώστε να διατηρήσουν τη γαλουχία τους και να μπορέσουν να διατηρήσουν και το θυλασμό για όσο αυτές επιθυμούν. Έχουμε μέσα στην ομάδα μας και στο Πανελλήνιο Δίκτυο υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι μεταφρασμένα από φορείς παγκόσμιους είτε ναι. της Ελλάδος που προτείνουν κάποια βήματα για τη συνέχιση του θυλασμού. Οπότε δίνονται έτσι οδηγίες στις μητέρες αυτές τι πρέπει να κάνουν ούτως ώστε να διατηρήσουν το θυλασμό τους και να συνεχίσουν αυτή τη σχέση που, ναι, που καλά, αναπτύσσεται είναι, στη διάβα. Η σχέση αυτή δεν διακόπτει και δεν διαρριγνύεται ποτέ. Και μάλιστα είναι όχι υποχρεωτική, είναι σίγουρα από τη μητέρα προς το παιδί. Τώρα, αν το παιδί θα ανταποκριθεί, αυτό είναι δεύτερη, μετά από τα χρόνια, είναι δεύτερο θέμα. Έτσι, άλλη συζήτηση. Δημιουργείται ένας ισχυρός ναι, δεσμός όμως. Ναι. Είπατε όμως μία φράση κλειδί. Να κρατήσει το θυλασμό όσο θέλει. Δεν υπάρχουν όρια κατώτερα ή ανώτερα στο θυλασμό. Στο χρόνο δηλαδή. Ναι. Οι παγκόσμιοι φορείς και η UNICEF και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ορίζουν ότι ένα μωρό θα πρέπει να θυλάζει τουλάχιστον έως το ένα ετός, συνεχίζοντας το θυλασμό, στους 6 μήνες είναι αποκλειστικός θυλασμός, μετά προστίθενται ύστερες τροφές, αναφέρει ότι θα πρέπει τουλάχιστον μέχρι το ένα έτος και από εκεί και έπειτα μπορεί να συνεχίσει μέχρι τα 2, 3, 4 έτη, δεν υπάρχει ανώτατο όριο στον θυλασμό. Συγκεκριμένα να αναφέρω ότι μέσος όρος, η μέση ηλικία αποθυλασμού σε έναν άνθρωπο είναι από τα 2,5 μέχρι τα 7 έτη. Που σημαίνει ότι ένα παιδί μπορεί να αποθυλάσει στα 2,5, στα 3, στα 4, στα 5. Δεν Μάλιστα. υπάρχει ανώτατο όριο και δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτό δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, είτε στην ψυχολογία του, είτε Α, σε δεν υπάρχει, δηλαδή. Όχι. Όχι. Στη μητέρα δεν δημιουργεί πρόβλημα. Εφόσον είναι μια επιλογή, γιατί αυτό είναι μια διάδα, η σχέση αυτή ναι, είναι μια διάδα, είναι η μαμά με το μωρό. Οι συστάσεις είναι ότι για όσο χρόνο θέλει αυτή η διάδα να συνεχίσει το θυλασμό και αισθάνεται καλά και η μαμά, γιατί είναι πολύ σημαντικό βέβαια. Να αισθάνεται καλά και η μαμά με όλο αυτό, μπορεί να το συνεχίσει. Αν η μαμά επιλέξει να διακόψει το θυλασμό, υπάρχουν και πάλι κατευθυντήριες οδηγίες που μπορεί να γίνει πολύ ομαλά και για το σώμα της μητέρας και για την ψυχολογία της μητέρας, γιατί όταν διακόπτεται κάτι απότομα επηρεάζει και τη μαμά, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Αλλά και για το μωρό, για να μην υποστεί σοκ και το μωρό από την απότομη διακοπή του θυλασμού. Μάλιστα. Και πώς αυτό που λέτε, σούμε, η υποστήριξη του μητρικού θυλασμού, αυτό είναι το να λες τα ωφέλη, το να λες τις προϋποθέσεις, έτσι. Αυτή η εκδήλωση που θα κάνετε τώρα, τι ακριβώς περιέχει ώστε να προωθήσει αυτό το κατ' εμέ μοναδικό πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου, έτσι. Το να ένας άνθρωπος να έχει δεχθεί τον θυλασμό από τη μητέρα του είναι μοναδικό και αναντικατάστατο, έτσι, δεν υπάρχει απαλού. Αυτή η εκδήλωση που κάνετε τώρα, τι ακριβώς είναι, τι περιέχει προς αυτή την κατεύθυνση? Είναι μια συνέχεια της δουλειάς που γίνεται μέσα στην ομάδα, στο Facebook και διαδικτυακά που έχουμε. Αλλά στην ουσία γιορτάζουμε το ότι βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε ξανά όλες μαζί. Μητέρες που θυλάσανε παλαιότερα, αλλά δεν θυλάσουν πια, είναι πάλι στην ομάδα και βοηθάνε τις κοπέλες που έρχονται τώρα στην ομάδα, σαν λεχόνες, σαν εγκυμονούσες. Είναι πολύ σημαντικό μια μητέρα από την αρχή της εγκυμοσύνης αρχίσει να ενημερώνεται.
Βέβαια, σαφώς. Οπότε όλη αυτή η δουλειά που γίνεται και όλη αυτή η επικοινωνία που έχουμε γίνεται και διαζώσεις εκείνη την ημέρα, την Κυριακή. Μάλιστα. Για πότε είναι η εκδήλωση? Την Κυριακή. Την Κυριακή γίνεται, στον Εύρο γίνεται σε τρεις πόλεις. Έχουμε και στη Σαμοθράκη φέτος που δεν έγινε πέρσι. Στην Αλεξανδρούπολη γίνεται στην Ορεστιάδα και στη Σαμοθράκη σε τρεις περιοχές. Γίνεται ταυτόχρονα ή είναι? Ναι, παράλληλα. Θα τρέχουν οι εκδηλώσεις παράλληλα. 11 η ώρα ξεκινούμε και τελειώνουμε γύρω στις 2. Οπότε παράλληλα. Μήπως θυμάστε να μας πείτε και σε ποια μέρη γίνονται κατά τόπους? Βεβαίως. Στην Ορεστιάδα είναι στο καφέ Τα Πεύκα. Στην Αλεξανδρούπολη στο Πάρκο Ανεξαρτησίας και στην Σαμοθράκη στο καφέ Σαν τη Γη. Μάλιστα. Έχουμε φροντίσει να υπάρχουν δωράκια, εκπλήξεις, διασκέδαση για τους μικρούς μας φίλους που θα έρθουν, τα μικρά παιδιά. Είναι, είπαμε, μια γιορτή. Παρόλο που υπάρχει η σχέση σας είναι μεταξύ από μητέρα προς μητέρα, έτσι. Οι πιο παλιές, τις πιο καινούργιες, οι πιο έμπειρες, τις πιο άπειρες. Υπάρχει κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο από το οποίο έχετε σαν σημείο αναφοράς για ενδεχόμενα προβλήματα, έτσι, διότι εντάξει, ότι αν τυχόν υπάρχει πρόβλημα στο στήθος, να βάλεις ένα ζεστό κατάπλασμα ή χαμομήλι. Αυτά το ξέρουν και οι γιαγιάδες μας και οι προγιαγιάδες μας. Αν χρειαστεί κάτι πιο έτσι εξειδικευμένο, υπάρχει? Όλα τα αρχεία μας είναι από επίσημους φορείς, από παγκόσμιους οργανισμούς, από επιστημονικές ομάδες. Και η εμπειρία μας είναι, αλλά η οποία έχει και επιστημονική υποστήριξη, σαφώς. Παρ' όλα αυτά, δεν αντικαθιστούμε τους επαγγελματίες. Αυτό ήθελα, υγείας. Γι' αυτό την έκανα την για τον νηστή αυτό. Έτσι. Προσφέρουμε τις γνώσεις και την εμπειρία μας ως μητέρες. Με αυτή την ιδιότητα μιλούμε. Πράγματα τα οποία έχουμε βιώσει εμείς, είτε μας έχουν διευκολύνει, είτε κάποιες δυσκολίες που έχουμε βρει και τρόπους για να τις λύσουμε αυτές τις δυσκολίες, αυτές μοιραζόμαστε. Δεν μπορούμε όμως να αντικαταστήσουμε ούτε να υποκαταστήσουμε το έργο των επαγγελματιών υγείας, που σαφώς όταν δούμε ότι μία κατάσταση δεν είναι... Για εμπειροτεχνική αντιμετώπιση, ναι. Ξεφεύγει πια από αυτό το κομμάτι, σαφώς και θα προτείνουμε στη μαμά να επισκεφθεί έναν επαγγελματία υγείας. Μάλιστα. Ο θυλασμός προϋποθέτει τη μητρότητα κατά κανόνα. Έτσι. Η μητρότητα όμως δεν οδηγεί πάντα στο θυλασμό για διαφόρους λόγους, είτε από επιλογή. Οι άνθρωποι που δεν θυλάζουν τα παιδιά τους από επιλογή, προφανώς δεν είναι μέλη της εθελοντικής ομάδας. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έρχονται. Γιατί θέλαν, αλλά δεν μπορούσαν να θυλάσουν. Κι όμως υπάρχουν. Έρχονται σε εσάς, μιλάνε. Έρχονται. Ναι, ναι. Πολλές, ας πούμε, θέλανε, δεν είχαν την υποστήριξη ή την ενημέρωση που χρειαζόταν στην αρχή και δεν θυλάσαν και έχουν ένα κρίμα ακόμα μέσα τους. Ναι. Στην καρδιά τους. Και πολλές φορές ξαναμένουν έγκυες και στο δεύτερο θέλουν πολύ να θυλάσουν, ενημερώνονται από νωρίς και όταν καταφέρουν στο τέλος να θυλάζουν είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένες. Βέβαια, γιατί τους φέγει αυτό το. Ναι. Έχετε πολυτέχνους. Μέσα, παρουσίαση από πολυτέχνους. Ναι, ναι, αυτές οι μητέρες πώς τα καταφέρνουν, ρε παιδιά? Δηλαδή τώρα, αν έχεις δύο-τρία παιδιά, έτσι, τα οποία έχουν μία διαφορά 1-1,5 χρόνο. Ναι. Πώς? Ο θυλασμός συνήθως διευκολύνει και δεν δυσκολεύει. Όπως τα καταφέρνουν και όλες οι υπόλοιπες μητέρες. Δηλαδή, ο θυλασμός ίσα-ίσα βοηθάει σε όλο αυτό το κομμάτι, πέρα από την άποψη χρόνου, το ότι γλιτώνει χρόνο η μητέρα, δηλαδή το μωρό μόλις θα δείξει τα πρώτα σημάδια, μπαίνει στο στήθος. Χωρίς να ψάξει η μαμά για ποιο λόγο μπορεί να κλαίει ένα μωρό, μπαίνει στο στήθος. Τελείωσε. Πεινάει, λερώθηκε, πονάει. Σωστά. Δεν έχει άλλο. Σωστά. Υπάρχει τέταρτο, συγγνώμη. Θέλει τη μαμά του. Ναι, καλά. Αυτό το πηγαίνει δια αποκλείσεω στον τρίτο. Όταν λες ότι, δεν ισχύουν οι άλλοι τρίτοι, αλλά μαμά, έλα, σε θέλει το μωρό. Είναι το λεγόμενο τέταρτο τρίμηνο που λέμε. Το μωρό θέλει ένα τρίμηνο παραπάνω από την εγκυμοσύνη για να καταλάβει ότι είναι κάτι ξεχωριστό από τη μαμά του. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμη. Γι' αυτό το πρώτο τρίμηνο, που είναι μια μαμά λεχόνα, παρατηρήσει το μωρό να θέλει λίγο παραπάνω την αγκαλιά της, τι χρειάζεται. Ανησυχεί πως δεν χορταίνει, γι' αυτό είναι ανήσυχο. Το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ισχύει. Το μωρό θέλει απλά την αίσθηση της μαμάς. Έχουμε και το μηχανισμό υπερχείλισης που λέω εγώ. Έτσι, αν έχω φάει λίγο παραπάνω, λειτουργεί μόνο του. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται να φάει παραπάνω. Θα πούμε για τη θαλπορή και τη μυρωδιά της μαμάς. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, η μητρότητα πώς υποστηρίζεται? Γιατί εντάξει, ο θυλασμός είναι και πρακτικό. Η μητρότητα είναι. Είναι το χωριό που λένε. Στο εξωτερικό λένε It takes a village. Χρειάζεται ένα χωριό για να μεγαλώσει. Ναι. Και δυστυχώς η σύγχρονη κοινωνία το έχει χάσει αυτό. Είμαστε κλεισμένοι στο διμέρισμά μας. Η μαμά πρέπει να μείνει 40 μέρες στο σπίτι κλεισμένη, να είναι λεχόνα, να είναι προστατευμένη. Να μην βγει. Μην τυχόν και δεν του δουν τα αστέρια και μην τα λένε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην τα λένε. Θέλουμε να είμαστε αυτό για τις μαμάδες. Θέλουμε να είμαστε το χωριό τους. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, εγώ επειδή αντιμετώπισα ένα τέτοιο ζήτημα με τις 40 μέρες, είναι το εξής. Τα χρόνια που βγήκαν αυτές οι δοξασίες,
Δεν υπήρχαν εμβόλια, δεν υπήρχαν τρόποι προστασίας. Τα παιδιά θα μπορούσαν να κολλήσουν το οτιδήποτε αν έχονταν σε επαφή με τον κόσμο. Οπότε βγάλαν αυτό για το 20ήμερο, το 40ήμερο και δεξιού και όλα αυτά. Τώρα δεν είναι μη τυχόν το δει το παιδί τα αστέρια σου με το βράδυ. Και κρατήσαμε ό,τι μας βολεύει. Κρατήσαμε τις 40 μέρες. Δεν το συζητάω. Αλλά απομακρύναμε το θυλασμό από τη φύση. Ναι, ναι. Είναι και δύσκολη η απόφαση. Δεν είναι απόφαση. Καταρχάς, άμα τυχόν αποφασίσεις να γίνεις μητέρα, δεν σημαίνει ότι θα γίνεις κιόλας. Δεν το αποφασίζεις μόνο εσύ. Και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο. Τη μητρότητα, πώς να προωθήσεις τώρα. Η μητρότητα είναι ένστικτο. Δεν είναι πρακτικό όπως είναι ο θυλασμός. Αυτό το πράγμα, πώς μπορεί κάποιος να το προωθήσει. Να το υποστηρίξει, όχι να το υποστηρίξει. Ναι, να το υποστηρίξει. Ακούγοντάς την. Δίνοντάς της βήμα να μιλήσει, να πει αυτά που την ανησυχούν και θα δει ότι πολλές μες στην ομάδα μητέρες το έχουν περάσει αυτό. Έχουν περάσει αυτή την ανησυχία, αυτά τα άγχη. Έρχονται γυναίκες οι οποίες έχουν αποφασίσει από κοινού με τον σύζυγο να γίνουν κάποια στιγμή μητέρες. Έρχονται γυναίκες και ζητούν εκ προημίου συμβουλές για το στάδιο όταν κάποια στιγμή γίνουν μητέρες. Ή έρχονται μόνο εν ενεργεία, ας το πούμε έτσι, μητέρες. Και τα δύο νομίζω. Και τα δύο, ναι. Πολλές μητέρες οι οποίες είναι, συνήθως ακούνε από το φιλικό τους περιβάλλον για την ομάδα. Μητέρες δηλαδή που έχουν βοηθηθεί από την ομάδα, γίνονται η κινητή μας διαφήμιση, να το πω έτσι. Οπότε παρασύρουν και άλλες μαμάδες σε όλη αυτή την ομάδα μας. Βασικά υποστηρίζουμε μαμάδες, είτε μέλουσες, είτε μαμάδες οι οποίες έχουν ήδη το μωρό τους στην αγκαλιά. Και υπάρχουν πολλές. Υπάρχουν μαμάδες οι οποίες, όπως σας λέω, έχουν ακούσει για μας και θέλουν να ενημερωθούν από την αρχή. Γιατί μέσα στην ομάδα υπάρχουν και αρχαία για την εγκυμοσύνη, που και αυτή έχει. Χρειάζεται και αυτή η υποστήριξη. Και στην τέλος το τι. Και πολλές εκ των υστέρων μάθαμε τα λάθη που κάναμε ακόμα και στην εγκυμοσύνη μας. Υποστηρίζουμε όμως και μαμάδες οι οποίες έχουν γεννήσει, θέλουν να θυλάσουν. Έστω και μία μέρα να θέλει να θυλάσει μία μαμά, εμείς θα είμαστε εκεί για να την υποστηρίξουμε. Δεν είμαστε εκεί για να κρίνουμε, δεν είμαστε εκεί για να πιέσουμε καμία μαμά να θυλάσει. Είμαστε εκεί όμως για να στηρίξουμε την κάθε μαμά, να την ενημερώσουμε σωστά και από εκεί και πέρα η επιλογή είναι δική της για το αν θέλει να θυλάσει και το για πόσο χρόνο επιθυμεί να θυλάσει το μωρό της. Μάλιστα. Από την εμπειρία σας, ποια είναι τα πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει μία μητέρα στο θυλασμό? Γιατί ως μητέρα, ουκές στην αριθμός. Έτσι, όσες και να πούμε, 50 να μαζευτείτε από την ομάδα, θα υπάρχει μία 51η που θα πει και ένα άλλο το οποίο δεν έχουν πει οι προηγούμενες 50. Αλλά στο θυλασμό, ποια είναι συνήθως τα προβλήματα που σας λένε και ποια από αυτά αντιμετωπίζονται? Το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω ξεκινάει από το ότι έχουμε χάσει λίγο την τέχνη του θυλασμού. Mm-hmm. Παλιότερα θυλάζανε στη γειτονιά, μαζευόντουσαν οι γυναίκες, έβλεπες τη γειτόνισσα, την ξαδέρφη, τη θεία. Υπήρχε δηλαδή η εικόνα, ήταν η γνώριμη εικόνα του θυλασμού. Δυστυχώς, στις τελευταίες δεκαετίες προωθήθηκε πάρα πολύ το υποκατάστατο του μητρικού γάλακτος. Ναι. Οπότε λίγο ο θυλασμός έμεινε πίσω. Και η Γιαννάια λοιπόν, μια μητέρα, παίρνει το μωρό της στην αγκαλιά της και της λένε: βάλ το στο στήθος να θυλάσει. Πώς θα το βάλω, πώς θα σταθώ εγώ, πώς θα πιάσω το μωρό. Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα. Ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να θυλάζουμε. Γιατί είναι μια τέχνη. Θα μάθει και το μωρό πώς να θυλάζει, γιατί και αυτό δεν ξέρει. Πολλές φορές πιάνουν λάθος τα μωρά, μπορεί να πονέσουν τη μαμά, να την πληγώσουν. Και το μωρό πρέπει να μάθει. Και η μητέρα να μάθει πώς να θυλάζει, πώς να ανταποκρίνεται στο παιδί της. Τα πρώιμα σημάδια που έλεγε της πείνας, να τα καταλαβαίνουμε από νωρίς. Οπότε χάνοντας λίγο αυτή την τέχνη του θυλασμού, δεν τα ξέρει από την αρχή. Λογικά το μωρό, αν δεν πιάσει σωστά τη θηλή, μπορεί να πληγώσει τη μαμά. Πρώτο είναι αυτό. Ναι, τις πρώτες μέρες ειδικά έχει πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά και κεσαρικών. Οπότε και η μαμά, επειδή πονάει, δεν μπορεί να πιάσει σωστά το μωρό. Πληγώνονται οι θηλές, πονάει. Κάπου εκεί πελαγώνει. Λέει δεν θα περάσει ποτέ αυτός ο πόνος. Είναι ένδρος, το καταλαβαίνουμε. Το έχουμε περάσει κι εμείς. Επίσης, παίρνει οδηγίες λανθασμένες, όπως είπαμε, από επαγγελματίες υγείας. Θύλασε το τόση ώρα, ανά τόσες ώρες. Ούτε και εμείς τρώμε ανά 5 λεπτά, ανά 10 λεπτά και τελειώνει το φαγητό μας. Όχι, ούτε ναι, και εμείς τρώμε ημερολόγιο. Οπότε για μας ήταν αγχωτικό. Ναι. Όποτε πεινάσουμε. Το ένα μαζί είναι μεγαλύτερο, το άλλο είναι μικρότερο. Δεν υπάρχει μια σταθερά. Έτσι είναι και ο θυλασμός. Οπότε και το μωρό πρέπει να αφαιθεί να θυλάσει όποτε θέλει. Αν του βάλεις ωράρια και θέλει να θυλάσει τη μισή ώρα και περιμένει άλλη μια μισή ώρα να θυλάσει τις 2 ώρες, θα είναι πάρα πολύ εκνευρισμένο. Θα μπει στο στήθος, δεν θα θυλάζει σωστά και η μάμα θα λέει: δεν έχω γάλα. Δεν μπορεί να θυλάσει. Και αυτό που λένε κυρίες μου, το κοίταξε το βράδυ, μην το θυλάζεις άμα τυχόν κλάψει, γιατί θα σε ξυπνάει κάθε βράδυ. Πώς το αντιμετωπίζετε, χαμογελάτε και δυο.
Είναι οδηγίες που τις ακούσαμε όλες. Α, μπράβο. Μα γι' αυτό τις είπα. Υπάρχουν ακόμα αυτές οι οδηγίες. Ναι. Ανά πόση ώρα θα θυλάζουμε. Τώρα πέρασαν 10 λεπτά που το μωρό είναι στο στήθος. Πρέπει να το βγάλεις από το στήθος. Έχει φάει ό,τι ήταν να φάει, το έφαγε. Το βράδυ δεν πρέπει να το ταΐζεις. Γιατί θα μετά θα συνηθίσει και ναι. θα σε ξυπνάει. Αν το μωρό αφαιθεί μόνο του στο στήθος της μαμάς του, ελεύθερος θυλασμός, αυτό που λέμε, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει αυτή η ρουτίνα. Το θέμα είναι το να μην εκβιάσουμε. Θα ναι. τη δημιουργήσει μόνο έτσι, το να μην εκβιάσουμε αυτή τη ρουτίνα, γιατί μετά μπαίνουμε σε άλλα κομμάτια που πια και η μαμά αγχώνεται, γιατί το ένστικτό της της λέει άλλα, οι γύρω της της λένε άλλα. Η ζώσα πραγματικότητα λέει άλλα. Έτσι, ναι, αυτό που βιώνει είναι τελείως διαφορετικό, οπότε ναι. κάπου εκεί μπερδεύεται η μαμά, απογοητεύεται και συνήθως τα παρατάει. Οπότε ας ακούσει το ένστικτό της και εμείς είμαστε εκεί για να τη βοηθήσουμε και όπως σας είπα να την ενημερώσουμε. Mm-hmm. Να είναι σωστά ενημερωμένη και από εκεί και έπειτα να κάνει την επιλογή που θέλει εκείνη. Μάλιστα. Τι θέλετε να πείτε στις μαμάδες? Μείνεστε ελεύθερα. Τι θέλετε να πείτε στις μαμάδες? Εγώ θα έλεγα την εμπειρία μου ότι δεν θα είναι σίγουρα ρόδινα. Δεν θα είναι ρόδινα. Θα κουραστεί, θα απελπιστεί. Θα πονέσει πιθανώς, αλλά αξίζει πέρα ως πέρα. Το δέσιμο που υπάρχει με το μωρό σου είναι άλλο. Δεν περιγράφει το δέσιμο του θυλασμού. Η υγεία, η δική σου, ενισχύεται πάρα πολύ σαν μητέρα. Μειωμένες πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του μαστού, των οπτικών, οστεοπόρωσης για τη μαμά, για το μωρό. Επίσης, αν υπάρχουν πρόωρα μωράκια, θα βοηθάει πάρα πολύ το μητρικό το γάλα. Το πορτόγαλα κυρίως, έτσι. Γιατί μένει αρκετές μέρες. Ναι. Οπότε το πορτόγαλα μετά από λίγες μέρες γίνεται κανονικό mm-hmm. όριμο γάλα. Για όσο καιρό είναι δηλαδή στην μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών το μωρό και κουβαλάει η μαμά το μητρικό της το γάλα, κάνει ένα τεράστιο δώρο στο μωρό της. Και για την εγκεφαλική του λειτουργία και για περίπτωση λοιμόξεων, νεκροτική ενδυροκολίτιδα. Το προασπίζει πάρα πολύ σημαντικά το μωρό της. Και φυσικά και τα μωρά που είναι γεννημένα τελειόμηνα. Και εκείνα έχουν πάρα πολύ σημαντικά ωφέλη. Όσον αφορά το άσθημα, μειωμένα στατιστικά στο άσθημα, φαίνεται ότι τα παιδιά που θυλάζουν για πολύ καιρό έχουν λίγο αυξημένο δείκτη νοημοσύνης, πάνε λίγο καλύτερα σε αυτά τα τεστ από τα υπόλοιπα mm-hmm. παιδιά. Διότι είναι ένα παιδί που δεν έχει μάθει παθητικά τώρα θα θυλάσεις, τώρα θα φας. Έχει λίγο δικιά του πρωτοβουλία. Έχει αναπτύξει δικιά του πρωτοβουλία. Πότε θα πεινάσει, πότε θα ζητήσει, δεν είναι παθητικός δείκτης δηλαδή. Αυτό μου θυμίζει αυτό που λέγαμε, συγγνώμη, προεκλογικά. Ναι. Πέστε ένα μήνυμα προς τους ψηφοφόρους σας. Δεν εννοώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Αλλά αυτό το οποίο θέλετε να πείτε, αν είχατε 5 μητέρες απέναντι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να μην τα παρατάνε. Mm-hmm. Να ψάχνονται, να ρωτάνε και αν έχουν έστω και μία μαμά στο περιβάλλον τους που έχει θυλάσει έστω και για ένα μήνα, δύο μήνες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, να τους ρωτάνε. Να μην τα παρατάνε και να μην επαναπαύονται. Και θέλει προσπάθεια. Γιατί, όπως είπε και η Μαρία, έχουμε χάσει αυτή την εικόνα του θυλασμού. Οπότε όλο αυτό μας φαίνεται ξένο. Προσπαθούμε να το κάνουμε πιο οικείο εμείς. Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνω ότι είναι ένα τεράστιο βήμα. Έχουμε κάνει πολλά βήματα όμως ως Πανελλήνιο Δίκτυο. Και θα ήθελα αυτό να περάσω σαν μήνυμα. Να μην τα παρατάνε. Να ψάχνονται συνεχώς και να ρωτάνε. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο θέμα παρασκευιάτικα, έτσι. Ναι, συμφωνείτε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Να είστε καλά. Και ό,τι χρειαστείτε, να μας τα δείτε. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή, το είπαμε. Ναι, ναι, είναι ανοιχτή για όλους. Βέβαια, ναι. Είπαμε, το ένα είναι στα... Μαμάδες, μπαμπάδες, γιαγιάδες. Ναι, για τους μπαμπάδες δεν θα μιλήσουμε, άλλη ώρα θα μιλήσουμε. Και οι μπαμπάδες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Βεβαίως είναι, βεβαίως, γιατί πρέπει να υποστηρίζουν τις θυλάζους. Έχουμε μπαμπάδες που πηγαίνουν τα μωρά στη βάρδια της μαμάς να το θυλάσει, το πηγαίνουν στη δουλειά της, κουβαλάνε το μητρικό το γάλα στο νοσοκομείο στην ΜΕΝ. Έτσι. Έχουμε και εμείς, μην νομίζετε. Έχουμε και εμείς το ρόλο μας. Μην μας βλέπετε έτσι δηλαδή. Λοιπόν, η εκδήλωση είναι την Κυριακή στη Μένα Οριστιάδα στην Καφετέρια Τα Πεύκα, στην Αλεξανδρούπολη στο Πάρκο Ανεξαρτησίας και στη Σαμοθράκη στο Καφέ Σαντιγή. Καλά το είπα. Σωστά. Μετά τις 11. Πάρα πολύ ωραία. Τους περιμένουμε όλους. Μαμάδες με κυλίτσες, μαμάδες με σκέψεις για κυλίτσες, μαμάδες που δεν θυλάσανε αλλά θέλουν να βοηθήσουν μια φίλη τους να θυλάσει. Παίρνουμε μια φίλη μας και ερχόμαστε μαζί όλοι να περάσουμε ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Θέλει.
θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Έως το Σάββατο, μαργαρίνες Fast 25% φθηνότερα. Φρέσκα φύλλα εβοϊκή ζύμη 35% φθηνότερα. Συσκευασμένα τυριά και κρέμες γάλακτος Άρλα 25% φθηνότερα. Ακόμη αγοράζοντας Άρλα Protein. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Λοιπόν, όταν συζητάς τώρα για μητρότητα, για θυλασμό, για όλα αυτά, οποιοδήποτε θέμα μετά και να συζητήσεις, δεν μπορείς να βρεις λογική συνάφη και συνέχεια, διότι αυτά τα θέματα, κατά κανόνα, βέβαια έχουν τα προβλήματά τους χωρίς δεύτερη συζήτηση, αρκετά προβλήματα αντιμετωπίζονται, άλλα αντιμετωπίζονται, άλλα δεν αντιμετωπίζονται, αλλά όταν μιλάς για τέτοια όμορφα θέματα, έρχεται ένα χαμόγελο στο πρόσωπο σας, το οποίο δεν θέλουμε να σας το πάρουμε. Οπότε θα το συνεχίσουμε και θα κλείσουμε σήμερα με αυτό το αγαπημένο δεκάλεπτο, το δεκάλεπτο που υπάρχει από το Action 24. Τα βλέπω όλα όσα δεν είδαμε στην τηλεόραση. Να προσέξετε πάρα πολύ αύριο από το μεσημέρι και μετά, μέχρι το βραδάκι, τον καιρό, γιατί θα έχουμε λίγο ζόρι στην περιοχή. Από εκεί και μετά θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Να προσέχετε πάρα πολύ γενικότερα τους εαυτούς σας. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε τη Δευτέρα στις 5 ώρα. Εδώ και ημέρες αναζητώ την κατάλληλη λέξη για να περιγράψω όσα συμβαίνουν στις κατά όνομα ψυχαγωγικές εκπομπές. Παιδεύτηκα, ταλαιπωρήθηκα, κουράστηκα, αλλά τελικά κατέληξα σε συμπέρασμα. Αυτό που αντιμετωπίζουν οι τηλεθεατές όταν θέλουν να χαλαρώσουν με κάποιο πρωινό πρόγραμμα ονομάζεται θυμός. Αντρέα, όλο το σχόλιο δικό σου. Όχι, τι, κανένα σχόλιο δικό μου. Κανένα γιατί? Σχόλιο. Πώς καλέ, τι έπαθες και δεν σχολιάζεις. Γιατί έτσι. Θα πάω σε διαφημίσει γιατί ρώτησε. Είναι ανήθικο. Πώς αντέδρασαν είναι οι υπόλοιποι. Άμουσο, είναι άστα να πας στο διάολο. Κανένα σχόλιο δικό. Δεν μπορεί ο Λάιτ να μας πει τι είναι ο Χατζηδάκης, τι είναι ο Θοδωράκης, τι είναι ο Ξαρχάκος, τι είναι ελληνική μουσική, τι είναι ο Μαρκόπουλος, τι είναι ο αδερφός μου. Θα έρθει ο Λάιτ να μου λέει αν είναι boring. Ο ανύπαρκτος, ο άσχετος, μα θα τρελαθούμε και αυτό να το έχουμε ως επιτροπή ενός talent show που έχει και την ψευδέστηση ότι είναι ακαδημία. Ακαδημία τίνος. Της Ροχάλας εξαρχείων του Light. Κανένα σχολείο. Λοιπόν. Δεν με κατουράτε λέω εγώ τώρα και πρέπει να πω τη γνώμη μου. Δεν είπα γνώμη. Απλά είμαι έξαλλος. Τι θα μείνει από αυτό το παιδί μετά από 3-5 χρόνια. Τίποτα. Που θα περάσει η μπογιά του και δεν θα μπορεί να δέρνει τους συναδέλφους του. Τι θα μείνει. Ποιο τραγούδι. Πέσε με ένα τραγούδι. Ένα στίχο που κάτι προωθεί. Μια μουσική που κάτι λέει. Ποια μη μουσική. Μη τώρα, Αντρέα μου. Η Παρλάτα. Δεν θέλω να ασυχήσει τώρα. Έμα τώρα. Κανένα σχολείο. Ούτε καν light είναι αυτή η ιστορία. Πάμε είναι σε διαφημισούλες και ευχόμαστε σε λίγα λεπτά. Είμαι εγώ γυναίκα φίνα. Και επειδή είπα κάποια λόγια, τον είπα Ροχάλα εξαρχείων. Ζητώ συγγνώμη από τα εξαρχεία. Όπως αντιληφθήκατε, ο λόγος που εκνευρίστηκε ο Ανδρέας Μικρούτσικος αφορά στο Fame Story. Έχει άδικο. Η Ακαδημία ανήκει πλέον στην ιστορία της μουσικής και αυτό οφείλεται στον κορυφαίο μουσουργό Light. Μετά από έρευνες, στον πλούτο του λαϊκού τραγουδιού ανακοίνωσε μπροστά στο Πανελλήνιο το επιστημονικό του συμπέρασμα. Τα τραγούδια του Τσιτσάνη είναι απολυθώματα. Είμαι εγώ γυναίκα Αθήνα. Αρχικά, ντερμπεντέρισα, εγώ δεν ξέρω κάτι σημαίνει. Εντάξει, ας γυρίσουμε από εκεί. Είναι 2023, αδερφέ. Ζητάμε από μία νέα κοπέλα να κάνει, να τραγουδήσει ένα τραγούδι, συγγνώμη κιόλας, απολύθωμα, και να το φέρει τι στη νέα... Ποιο είναι το ζητούμενο αυτού του σοου. Τι να το πει, ποιο είναι το point. Γιατί λοιπόν δεν τους βάζουμε την άλλη εβδομάδα να κάνουν και γιόντελινγκ. Βάλουμε κάποιον να μας πει σε ιαμπικό 15-σύλλαβο κάτι απαρχαιόμενο. Απολύθωμα. Είμαστε το 2023. Το πόσο καλά μπορεί να πει το γυναίκα ντερμπεντέρισα τρέχα μάγκα να ρωτήσεις. Θεωρώ ότι είναι...
παράτερο και τελείως άσχετο. Ποιο το τραγουδάει αυτό το τραγούδι? Το 2023. Την επόμενη εβδομάδα η Αμβικό 15 σύλλαβο. Δεν έχει σχέση αυτό που λες. Και δεν έχει σχέση. Θα μας πει τον εθνικό ύμνο εδώ πέρα για να είσαι πολύ αυτά την έκρηξή σου. Είναι κουβέντα. Live. Δεν προλαβαίνω να εκνευριστώ σαν το Μικρούτσικο και ο λόγος ονομάζεται Φιλαράκια. Ένας από τους πιο αγαπημένους ήρωες που γέννησε τηλεόραση είναι ο ρόλος του Τσάντλερ, τον οποίο υποδίθηκε ο Μάθιου Πέρι. Όπως γνωρίζουμε, ο ηθοποιός πριν από λίγες μέρες εγκατέλειψε τα επίγεια. Το Central Perk θα ήταν άδειο αν δεν υπήρχε ο Νίκος Ευαγγελάτος. Αυτός ο καναπές είναι εξαιρετικά οικείος. Όλη αυτή η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά οικεία. Ο Μάθιου Πέρι, λοιπόν, ένας από τους πρωταγωνιστές και ένας από εκείνους που είχαν, όπως ο καθένας, ρόλους οι οποίοι ήταν ιδιαίτεροι, εμβληματικοί. Θα έλεγε κανείς κομβικοί σε αυτή τη σειρά. Έγινε ένας μύθος. Έφτασε να λαμβάνει μια αμοιβή μαμούθ. 1 εκατομμύριο ευρώ για κάθε επεισόδιο. Πόσα άτομα χρειάζονται για να γίνει ένα γλυκό? Κανονικά φτάνει ένας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις. Όταν η Φέη Σκορδά μπαίνει στην κουζίνα για να φτιάξει πορτοκαλόπιτα, τότε τρέχουν για να τη βοηθήσουν και 1 και 2 και 3 και κάμποσα παιδιά. Την πορτοκαλόπιτα θα την κάνω γρήγορα, μην ανησυχείς, να ξεκινήσω να τη δείχνω. Ναι. Μάρτζι μου, θα με βοηθήσεις λίγο. Λοιπόν, παίρνετε ένα πακέτο φύλλο. Θέλω να κάτσεις εδώ. Ναι. Γι' αυτό και εγώ έλεγα δεν έχει γραμμές. 2 κουταλιές του γλυκού baking powder. Εδώ. Σας παρακαλώ. Τι? Σας παρακαλώ. Τι? Δικιά της συνταγή, πάρα πολύ ωραία. Όχι, μου πετάγεστε. Όχι, κάνει. Δικιά της. Ναι. Αλλά το θέλω κομματάκια, καταλαβες. Ναι, ναι, ναι. Για να έχει λίγο αέρα μέσα. Με τη Στέλλα, δεν είναι. Ναι, σαν που τσαβουρόπιτα είναι. Ωραία. Μπράβο, Φέη. Μπράβο, Φέη. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Αύριο φτιάχνει και φτεδάκια. Η Ελένη Μενεγάκη δεν ειδικεύεται στα γλυκά. Ανάβει τον φούρνο και θέλει κάτι να βάλει για ψήσιμο. Δεν θυμάται τι ακριβώς, το μόνο που έρχεται στο μυαλό της είναι το hot dog και κυρίως το dog. Όσο τα περνά στα φύλλα, για να μην χάνουμε χρόνο, ξαναλέμε, στους 200 βαθμούς έχουμε προθερμάνει τον σκύλο. Έχουμε προθερμάνει τον σκύλο. Σαν το σκύλο με τη γάτα. Πρόκειται για μία έκφραση που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να περιγράψουμε ότι το κλίμα μεταξύ δύο ανθρώπων είναι τεταμένο και ότι δεν αργεί να ξεσπάσει καυγάς. Η άλλη σχετική έκφραση είναι αυτή που λέει ο λαός μας, σαν τη Χατζιπαντελή με τη Ραμόνα. Προσπαθώ να χρησιμοποιώ λίγο πιο ωραίες ελληνικές λέξεις. Να κάνω elevate την ομιλία μου. Εμείς το ίδιο. Elevate λέξεις στα ελληνικά. Εσάς σας αγαπώ. Αυτή γελάμε τον εαυτό της. Δεν της δώσει σημασία. Αϊστίν, μιλάς με εμένα, Ελένα μου. Σας αγαπώ και τις δύο όπως μιλάτε και σας είναι καταλαβαίνω. Είναι καλύτερα τα ελληνικά της. Καταλάβες αυτό και το είπε. Και σας καταλαβαίνω πώς μιλάτε και τις δύο. Εγώ ούτε μιλάω καλά ελληνικά και είμαι σε αυτή τη θέση. Εντάξει, εντάξει, όλα καλά, όλα εγώ καλά. Εγώ νομίζω ότι έχεις χιούμορ, αλλά... Okay. Αν θέλεις να δεις το χιούμορ, don't worry, περίμενε να το δεις. Περίμενε να το δεις. Πολύ αγριάδα φέτος. Μόλις τελειώσουν τα δελτία ειδήσεων και αρχίσουν τα σύριαλ που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια, πιάνουν δουλειά τα μαχαίρια, τα περίστροφα, τα σπαθιά. Στα κανάλια πέφτουν κορμιά και το αίμα ρέει σαν ντοματόζουμο. Ήταν ένας Ρουμάνος ευγενής με γοητευτική προσωπικότητα, καλούς τρόπους και ανεξέλεγκτη δίψα για αίμα. Ο Βασίλειος Κοστέτσος είναι επίσης ευγενής, διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα, αλλά δεν τον ενδιαφέρει να ρουφάει αίμα. Η επιθυμία του είναι πιο πολιτική. Ο Στέφανος ο Κασελάκης
ένας ωραίος άντρας, fresh blood που λένε, που θέλουν να το ρουφήξουν όλοι με το καλαμάκι και πουλάει. Τους ανεβάζει τη τηλεθέαση, τους ανεβάζει τα πάντα. Με τι ασχολούν οι άνθρωποι της μόδας? Όπως είδαμε, κυρίως κάνουν δηλώσεις στις κάμερες. Υπάρχουν όμως και κυρίες που διαγωνίζονται προκειμένου να κερδίσουν μια θέση στο λαμπερό κόσμο της υψηλής, μεσαίας ή χαμηλής γραπτικής. Είναι δύσκολη προσπάθεια, αλλά εκείνες δεν κάμπτονται. Αν δεν πετύχουν στις πασαρέλες, υπάρχει και η λύση της πίστας. Έτσι όπως τη βλέπετε, Πέγγι, την νύφη σας, ποιο τραγούδι θα της αφιερώνατε από αυτά που λέτε στο μαγαζί? Το καράβι. Αναρωτιέμαι γιατί πηγαίνουν τόσα κορίτσια σε αυτές τις εκπομπές. Την απάντηση μου έδωσε μια σοφή κυρία που συνάντησα στο σούπερ μάρκετ. Μου εξήγησε ότι υπάρχει πληθώρα συμμετοχών γιατί ελπίζουν ότι θα αποκτήσουν κονέ με τον κουδουνάρι. Μου είπε μάλιστα και μια σχετική παροιμία, αλλά επειδή έβλεπα τη τιμή του λαδιού και είχα πάθει σοκ, την ξέχασα. Η γλάστρα και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ ζουκ. Μαζί με το βασιλικό ποτίζεται και η ελιά. Όχι. Το χωράφι. Πού βρίσκεται ο βασιλικός? Μέσα σε? Στο χώμα. Αλλού. Φύση. Βλέπω τους παίκτες των τηλεπαιχνιδιών γνώσεων και μου έρχεται να πάω να τους φιλήσω. Για να μην έχουμε παρεξήγηση, όταν λέω να τους φιλήσω, εννοώ πλατωνικά. Όπως ακριβώς κάνουν και οι φίλοι στο σίριαλ «Ο πρώτος από εμάς». Λοιπόν, φίλη. Ναι, φίλη. Κολλητή. 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 Στο κόλλητη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο γιατρός. Ευχαρίστως θα τον πάντρευα με την ξαδέρφη μου, τη Μαρία Νεφέλη. Αλλά νομίζω ότι πλέον είναι αργά. Υπάρχει ανταγωνισμός. Θέλω να βρω έναν γκόμενο γιατρό. Έτσι. Ωραία. Τέλεια. Έχω υπέροχα. Θέλω έναν γκόμενο γιατρό. Θέλω να ασχολούμαι μόνο με γιατρούς. Ένα γιατρό σπίτι να με, από όλα αυτά που ζω, ναι, και να βλέπω μόνο τον γιατρό. Βρήκαμε γιατρό! Και είναι 40 κάτι. Πολύ γοητευτικό! Ναι, λοιπόν! Έρχονται λουλούδια στο καμαρίνι. Okay. Έρχονται γενικότερα. Πόσο? Λοιπόν, και εγώ ανυπομονώ, είναι η Ρόζα μέσα. Πιανού, τι γράφει στην κάρτα? Δεν γράφει όνομα και γράφει. Ρώτα τον Ανδρέα, ξέρει. Πάω στον break στον Ανδρέα. Του λέω, Ανδρέα, έχεις κάποιον που ενδιαφέρεται για μένα? Όχι τη ηλικία σου, εννοείται, μικρότερο που με ενδιαφέρεται. Που μπορεί να μου στέλνει λουλούδια. Δεν είχα δει το κινητό μου, ότι έχω πάρει μήνυμα. Η οικοδέσποινα εκεί προχθές έκανε δημόσιο παράπονο πως δεν θυμάται από πότε έχει να πάρει λουλούδια. Ισχύει. Όπως αντιλαμβάνεσαι, επειδή είμαι ρομαντικός εργένης, πήρα την πρωτοβουλία να στείλω 38 τριαντάφυλλα. Ελπίζω να μην δημιουργήσα αναστάτωση, λεπτεπίλεπτος. Ναι. Το μόνο στοιχείο είναι ένας από τους καλύτερους, ναι, οδοντίατρους. Θέλω να πω έναν γκόμενο γιατρό. Βρήκαμε γιατρό! Έχει, ναι, και ελαφρύ χέρι! Να, γιατί είναι οδοντίατρος. Ελαφρύ χέρι, βαρύ εκτόπισμα. Τι σου ξέρει να αυτό! Την τύχη σου στα χέρια μου. Τι σου ξέρει αυτό! Επιτέλους. Γεια σας, καλό σου φούρνο. Πάω για φαγητό με τον Αντρέα και τον γιατρό. Ήρθε και σήμερα η ώρα του αποχαιρετισμού. Ωραία περάσαμε και το ίδιο θα συμβεί και αύριο. Έχει να πέσει πολύ γέλιο. Πάρτε σε αυτό το τηλέφωνο, ναι, και θα γελάσετε. Ha ha ha!
Άντε, γεια!